κόμματα και πολιτικοί είναι ανάξια λόγου, αλλά σε μια ηλικία μεγάλη, πέρα μετά το 40, από τυχαία γεγονότα βρέθηκε στην πολιτική, όχι ότι το επεδίωγε. Σαν πολιτικός μηχανικός δεν είχα χρόνο για να ασχολούμαι πέρα από αυτά που ήταν το επάγγελμά μου. Και στη συνέχεια, μετά από μια έντονη πολιτική δράση, η οποία μου έδωσε την δυνατότητα να είμαι στην πηγή της λειτουργίας της εξουσίας, δηλαδή για 2-3 χρόνια στο γραφείο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στη συνέχεια άλλα 3 χρόνια στο γραφείο του Πρωθυπουργού σε πρωινές, στην πρωινό καφέ που λένε, πρωινές συναντήσεις, όπου εκεί η εξουσία, ας πούμε, αποκαλύπτεται σε όλο το βάθος και το ύψος. Επίστευα πάντοτε, επειδή δεν είχα σπουδάσει νομικά, ότι το σύνταγμα το δικό μας είναι από τα πιο σύγχρονα συντάγματα, όπως γράφουν στα βιβλία και έλεγαν και λένε ακόμα οι πολιτικοί, μέχρι όπου διαφοροποιήθηκα από έναν μελλοντικό πρόεδρο του κόμματος με το οποίο είχα ασχοληθεί και όπου είχαμε μια αντιπαράθεση και κάποια στιγμή με διέγραψε. Η διαγραφή δεν με στενοχώρησε καθόλου, αλλά γιατί μπορώ να πω ότι την προκάλεσε κιόλα, αλλά με στενοχώρησαν οι λόγοι της διαγραφής, οι οποίοι οι λόγοι της διαγραφής, επειδή είσαι και δημοσιογράφος εσείς, ήταν 7 κείμενά μου που είχα δημοσιεύσει, στα οποία, παραδείγματος χάρη, είχα βάλει ένα τίτλο «Η μελαγχολία της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δημοτικές εκλογές». Αυτό εμένα εξέφραζε, ας πούμε, μια πολιτική, αν θέλετε, διαφωνία, με την έννοια ότι δεν είχαν γίνει πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει και τα οποία εγώ είχα αρθρογραφήσει προηγουμένως. Και λέγα ότι έτσι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεδομένου ότι είχα μια εξειδίκευση πάνω σε αυτό, είχα κάνει 4 φορές πανελλήνιες εκλογές. Όταν λοιπόν είδα ότι με διαγράφουν διότι είπα την άποψή μου δημόσια, εγώ το θεώρησα αυτό ότι είναι και αντισυνταγματικό. Και με αφορμή αυτό ξεκίνησα να δω, είναι πραγματικά συνταγματικό ή απλώς στο μυαλό μου. Είδα λοιπόν εγώ ότι είχα το δικαίωμα, πράγματι, μάλλον εκείνη ήταν λάθος, και ότι εγώ είχα το δικαίωμα να δημοσιογραφώ και να λέω ελεύθερα τη γνώμη μου και δεν είχαν δικαίωμα να με διαγράψουν. Διότι όταν σε διαγράφει ένα κόμμα, σημαίνει ότι σε αποκαλεί πολιτικό απατεώνα, ότι έκανες κάποια, αυτή είναι, όπως κάποιον τιμωρεί στον κλέφτη, ας πούμε, που έχει κλέψει κάτι. Αντίστοιχα, όταν σε διαγράφει ένα κόμμα, σημαίνει ότι είσαι ο κακός της παρέας. Υπάρχει ένα αιτιολογικό, φαντάζομαι. Το αιτιολογικό, λοιπόν, το δικό μου ήταν ότι εξέφρασα την άποψή μου δημόσια, τη διαφωνία μου. Αυτό όμως ήταν συνταγματικό μου δικαίωμα. Από εκεί και πέρα άρχισα να ψάχνω το θέμα. Τι είναι και τι δεν είναι. Δεν θα την απεικνώ συζήτηση, διότι αυτή η συζήτηση πήγε παρακάτω μετά. Έκανα μία αγωγή εγώ στη Νέα Δημοκρατία, με την οποία τους είπα ότι κύριοι, με προσβάλλατε, διότι με θεωρήσατε ακριβώς, με κατηγορήσατε και με σπηλώσατε πολιτικά και μου στερήσατε τα πολιτικά μου δικαιώματα. Η απόφαση του δικαστηρίου μετά από 3 χρόνια ήταν ότι αφού είχα γραφτεί, είχα δεχθεί το καταστατικό, ας πούμε, του κόμματος, αυτόματα δεν έπρεπε να επιμείνω εγώ στα συνταγματικά μου δικαιώματα. Εγώ αυτό το θεώρησα. Σε βλέπω, μην δίνει αυτό το στόμα. Μπορώ να στα δώσω και γραμμένα αυτά όμως όλα αυτά, γιατί υπάρχουν αποφάσεις. Εκεί άρχισαν να ενεργοποιούν, διότι αυτά γίνονται γύρω στο 2000, η τελική απόφαση, και την ίδια εποχή αρχίζει η αναθεώρηση του συντάγματος, η μεγάλη που έγινε, που άλλαξαν το 80% των άρθρων του συντάγματος, το 2002-2003. Εκεί πλέον αρχίζω και ασχολούμαι, να το πω επιστημονικά. Παίρνω ένα βιβλίο συνταγματικού δικαίου. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτό που λέμε μεγάλη αλλαγή, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν μεγάλη αλλαγή? Δεν ήταν καθόλου. Είπα ότι άλλαξαν πάρα πολλά άρθρα του συντάγματος. Ναι, μεγάλη αλλαγή με αυτή την έννοια, την ποσοτική αλλαγή. Okay. Ναι, και βρίσκομαι λοιπόν να διαβάζω συνταγματικό δίκαιο, 800 σελίδες, σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 60 χρονών, για να δω αν αντιλαμβάνομαι σωστά τους όρους.
τι είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, τι είναι προεδρική δημοκρατία, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι πολιτικό δικαίωμα, τι είναι ατομικό δικαίωμα. Και αφού ένιωσα καλά ότι τα ήξερα αυτά, παρακολούθησα πλέον την διαδικασία της αναθεώρησης. Η διαδικασία της αναθεώρησης ήταν, υπήρχε μια επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτό και στη συνέχεια κουβεντιάστηκαν στη Βουλή. Αυτά όλα τα πρακτικά τα μάζεψα εγώ, ταυτόχρονα διάβαζα συντάγματα άλλων χωρών που υπάρχουν αρκετά βιβλία τα οποία τα έχουμε μέσα στα ελληνικά και εκεί πλέον άρχισα να αισθάνομαι ως Έλληνας ότι εδώ ζω σε μια φεουδαρχία και όχι σε δημοκρατία. Συγκρίνοντας πλέον όχι τα ατομικά μου δικαιώματα, τα οποία και αυτά μου τα ήθελα να μου το στερεί στο δικαστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει το Σύνταγμα δεν μου τα στερεί. Το Σύνταγμα μας δίνει όλες τις ελευθερίες, τις ατομικές, αυτό που λέμε ατομικά δικαιώματα, αλλά δεν μας δίνει κανένα στοιχείο πολιτικού δικαιώματος, που πολιτικό δικαίωμα σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα να δρώ κατά την άσκηση της εξουσίας και να επηρεάζω τα πράγματα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Μας λένε λοιπόν ότι είναι θαυμάσιο το Σύνταγμα επειδή έχει όλες, ξανά θα πω, τις πολιτικές ελευθερίες. Τις έχει. Δηλαδή από την ώρα που γεννιέμαι Έλληνας, μπορώ να συνδικαλίζομαι, μπορώ να μιλάω ελεύθερα, μπορώ να έχω ιδιοκτησία, απαγορεύεται να μπει κάποιος τη νύχτα στο σπίτι μου, μπορώ να κάνω χίλια δύο πράγματα. Αυτό όμως που δεν μου λέει καθόλου είναι ότι θέλω να απευθυνθώ στη Βουλή. Δεν έχω το δικαίωμα. Θέλω να πω να επηρεάσω με κάποιους άλλους φίλους μου, ας πούμε, να κάνω μια πρόταση νομοθετική. Δεν το έχω το δικαίωμα. Ο Έλληνας δεν έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στη Βουλή. Θα απευθυνθεί μέσω του βουλευτού. Βλέποντας λοιπόν την αναθεώρηση αυτή, είπα ότι τώρα πια αυτά όλα θα αλλάξουν. Εγώ ξανά θα πω ότι όλη αυτή την περίοδο, την τετραετία πριν, διάβαζα συνέχεια. Σωρό από βιβλία. Και όχι μόνο βιβλία που ήταν για τα συντάγματα ακριβώς, και αυτή την πολιτική, ας πούμε έτσι, αντιμετώπιση γενικά της λειτουργίας της δημοκρατίας. Είδαμε πολύ θλίψη μου λοιπόν εκεί ότι είχαν αλλάξει οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών της δημοκρατίας, αλλά δεν είχε αλλάξει καθόλου η σχέση του πολίτη με την πολιτεία, του πολίτη με τη δημοκρατία. Αυτό δεν είχε αλλάξει καθόλου, δεν υπήρξε καθόλου. Και μπαίνω τώρα στο δικό μου το σκεπτικό, όπου σαν πολιτικός μηχανικός δεν με ενδιαφέρει το θεωρητικό μέρος, με ενδιαφέρει στην πράξη. Αυτό το οποίο διεπίστωνα εγώ εκεί ήταν ότι δεν μου δίνει το δικαίωμα να παρέμβω. Αν εγώ διαφωνώ, τι θα κάνω? Θα πάω και θα σπάσω τζάμια. Θα κάνω πορεία και θα σταματήσω την κυκλοφορία. Θα κάνω απεργία και θα σταματήσω τα πλοία. Αφού διότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι, ακριβώς. Διότι αυτό είναι μεν το δικαίωμα, ας πούμε το να απεργώ, έχω ένα δικαίωμα. Κάνω κατάχρηση όμως αυτού του δικαιώματος, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να εκφραστώ διαφορετικά. Και ρωτάμε. Δηλαδή, και τι κάνουν οι άλλοι λαοί. Και σας λέω εγώ. Η Ιταλία είναι πενταπλάσια από εμάς. Η Ιταλία είναι 50 εκατομμύρια, 55 εκατομμύρια. Λοιπόν, 50.000 Ιταλοί μαζεύουν υπογραφές, πάρει το συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο ελέγχει την αλήθεια των υπογραφών, έτσι δεν είναι αέρας πατέρας, είναι συγκεκριμένα με τους αριθμούς, τους κωδικούς και τα λοιπά, μπαίνουν μέσα, καταθέτουν, συντάσσουν ένα νομοσχέδιο και το στέλνουν στη Βουλή. Η Βουλή το αποδέχεται, διότι είναι μία πρόταση 50.000 Ιταλών. Αυτοί όμως οι 50.000 θα γίνουν πολίτες. Εμάς, αντίστοιχα που είναι 10.000, το νούμερο το δικό μας, δεν έχουμε κανένα πολίτη, έχουμε μόνο υπηκόους. Διότι δεν έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στην Βουλή. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, και να πω το δεύτερη φάση, ας πούμε, μιλάω για τους Ιταλούς που είναι δίπλα μας. Γιατί άμα πάμε παρακάτω είναι άλλα πράγματα. Με αυτό το σκεπτικό, οι Ιταλοί, εάν η Βουλή απορρίψει το νομοσχέδιο, δικαιώματα των αντιπροσώπων τους είναι να απορρίψουν το νομοσχέδιο,
Εάν αυτοί επιμείνουν ότι όχι, μα κακώς η Βουλή ας μεταπέρεψε, αυτό είναι σωστό το νομοσχέδιο, προκαλούν με 500.000 υπογραφές, δηλαδή 100.000 Έλληνες, έτσι για να λέγεται στα ελληνικά, προκαλούν δημοψήφισμα. Και πλέον το δημοψήφισμα κρίνει εάν αυτό το νομοσχέδιο γίνεται νόμος ή όχι. Δηλαδή έρχονται 100.000 Έλληνες και καταργούν ένα νόμο που έχει ψηφίσει η Βουλή ή ψηφίζουν ένα νόμο που δεν έχει η Βουλή. Αυτά σας τα λέω σαν παράδειγμα για να σας πω πού είναι η ρίζα, η κακή του συντάγματός μας, την οποία αν θα διαβάσετε και διάφορα, κανένας δεν το λέει ακόμα και όλες αυτές δεν έχουν πιάσει την πηγή. Μιλάνε, ξέρω εγώ, για να καταργήσουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και λοιπόν τι θα γίνει. Δηλαδή ας πούμε ότι δεν ήταν ο Τζοχατζόπουλος ο καταδικαστέος, αλλά είναι και άλλοι 20. Αλλάζει η Ελλάδα. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι επειδή θα υπάρχει ο φόβος, ας πούμε, του κινδύνου, δεν θα χρηματίζονται. Δεν θα μπορούν να διαχειρίζονται μεγάλες αποφάσεις. Και ρωτάτε εμένα και μου λέτε, μα επομένως τι πρέπει να κάνουμε. Λέω κι εγώ για τα μεγάλα θέματα να αποφασίζει ο λαός. Δημοψήφισμα. Μπαίνω τώρα σε θέματα παρακάτω συγκεκριμένα. Λένε οι υπερασπιστές του Συντάγματος, μα το Σύνταγμα προβλέπει το δημοψήφισμα. Και πράγματι προβλέπει. Ποιος όμως το κάνει το δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμα προβλέπει το Σύνταγμα, το κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Μα εναντίον τι νόσο θα είναι το δημοψήφισμα? Εναντίον τις αποφάσεις δεν θα είναι των Προέδρων. Ο πολίτης από πού κινδυνεύει? Από τον εαυτό του κινδυνεύει ή από την αυθαιρεσία της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνησης? Και από τον εαυτό του μερικές φορές, αλλά κατά βάση. Εντάξει, μιλάμε τώρα επειδή μιλάμε στο επίπεδο αυτό το εθνικό. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν θεσμικό δικαίωμα, διότι σήμερα μαζεύαν υπογραφές, ξέρω εγώ, στην πλατεία Συντάγματος και εγώ γέλαγα. Και έλεγα, δηλαδή, μαζεύετε τι κάνετε τώρα? Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι κάτι κάνουν σπουδαίο. Δεν κάνανε τίποτα. Ούτε καν πολιτική πίεση. Ο Χριστόδουλος μάζεψε 3 εκατομμύρια υπογραφές τότε για το θρήσκευμα στην ταυτότητα και του είχε πει ο Σταθόπουλος τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι είναι παράνομος. Δηλαδή ήταν ο νόμιμος και έτσι έλεγε τον νόμο μας και σωστά τα λέει αυτά τυπικά. Ουσιαστικά μας ποιος ήταν ο παράνομος? Κύριε Μητροκάλη, ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ήταν παράνομος ο Χριστόδουλος? Βέβαια και ήταν παράνομος. Αυτό το Σύνταγμα μας απαγορεύει να μαζεύει υπογραφές. Βάσει του Συντάγματος ήταν παράνομος. Παράνομος. Αλλά βάσει της δημοκρατίας αυτός ήταν ο νόμιμος και οι άλλοι ήταν οι παράνομοι. Άλλο πράγμα να μην προβλέπετε και άλλο πράγμα να προβλέπετε η μη δυνατότητα. Δηλαδή, όταν απαγορεύεται ρητά, όπως για παράδειγμα το Σύνταγμα για το Πανεπιστήμιο, απαγορεύει ρητά την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να πεις. Ότι δεν αναφέρεται καθόλου. Δεν αναφέρεται. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, ασφαλώς είναι διαφορετικά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μάλλον, αν θέλεις, ναι, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά και από την ώρα που αναφέρει το Σύνταγμα και λέει ότι μόνο ο πρόεδρος κυβέρνησης το κάνει, αλλά αποκλείεται ο ελεύθερος. Σωστό. Το και δημοψήφισμα. Κατάλαβα. Δηλαδή θεωρούμε ότι η συλλογή των υπογραφών ήταν σε δημοψήφισμα. Ω τούτου παρήγαμε. Δημοκρατικά. Γι' αυτό λέω, αν είχαμε μια δημοκρατία που λειτουργούσε σωστά, ασφαλώς και ήταν. Αυτά λέμε ότι οι Ιταλοί, 100.000 Ιταλοί με τα δικά μας τα νούμερα, κάνω αναγωγή ας πούμε των 5-150 εκατομμυρίων και των 10 εκατομμυρίων. 100.000 Ιταλοί έχουν δικαίωμα να κάνουν δημοψήφισμα και 3 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δημοψήφισμα, αντιλαμβάνεσαι μια δημοκρατία μας. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Από την εμπειρία σας χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο από τους Ιταλούς? Μέσα στο βιβλίο και μέσα στα βιβλία θα δεις που αναφέρω συγκεκριμένα, έχω πίνακα συγκεκριμένα που οι Ιταλοί πόσες φορές έχουν χρησιμοποιήσει αυτό. Αλλά επειδή αυτή την ερώτηση την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, δικαία, θα σου απαντήσω το εξής. Όταν ο νόμος απαγορεύει τη δολοφονία, μέτρησαν πόσες φορές έγινε δολοφονία και μετά έκαναν τον νόμο ή ο νόμος έγινε για να αποτρέπει τη δολοφονία? Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό λοιπόν, αν υπάρχει ο νόμος, μοιραία προσαρμόζεσαι.
όταν υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να πάμε σε ένα άλλο τομέα. Τώρα, μοιραία, μέλη η συζήτηση είναι γενική, δεν μπορώ να την εξειδικεύσω. Έχουμε χρόνο να εξειδικεύσουμε όσα θέλετε. Παραδείγματος χάρη, μιλάμε για κοινοβουλευτική δημοκρατία. Mm-hmm. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία σημαίνει ότι εκλέγουμε αντιπροσώπους, επειδή είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, εκλέγουμε 300 αντιπροσώπους και τους λέμε, κύριε μας, αντιπροσωπεύετε. Αισθάνεσαι εσύ ότι οποιοδήποτε βουλευτής αντιπροσωπεύει, από την ώρα που ο βουλευτής, από εκεί και την ώρα που παίρνει, mm-hmm. την ώρα της στιγμής που εσύ ψηφίσεις, παίρνει το δικαίωμα που κατέχεις εσύ ως πολίτης στη δημοκρατία, ο πολίτης είναι ο φορέας εξουσίας. Και εσύ το εκχωρείς το δικαίωμα αυτό. Η ακρίβεια όχι στον βουλευτή, στον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος μπαίνουμε και παρακάτω αυτό μετά. Εγώ μπαίνω στην πρώτη φάση. Ωραία. Μπαίνει και παρακάτω μετά. Το ποιος και τι. Γιατί τελικά εμείς έχουμε. Ενός ανδρός αρχή. Έχουμε ενός ανδρός αρχή, τον οποίο απλώς έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε κάθε 4 χρόνια. Τίποτα άλλο. Είναι ενός ανδρός αρχή, όπως είπες. Αυτός λοιπόν εκλέγεται. Εσύ είσαι, ας πούμε έτσι, της Χρυσής Αυγής και τον εκλέγεις. Και αυτός φεύγει μετά και πάει στο συνασπισμό, ο βουλευτής. Σε εκπροσωπεί. Με ποια δικαιώματα πήγε εκεί. Δεν έχεις δικαίωμα όμως εσύ να πάρεις την υπογραφή σου, ενώ ο Ιταλός την έχει το δικαίωμα. Και ο Γερμανός και ο Γάλλος. Γίνεται ανάκληση του αιρετού αξιώματος. Έστω υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται. Όχι, αυτή χρησιμοποιείται. Έχω στο σχεστική μου και μέσα στα βιβλία έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι. Και στην Αμερική γίνεται αυτό. Στην. Στην Αμερική γίνεται αυτό. Δεν έχει γίνει. Ανακλητότητα. Δεν θα μιλήσω για την Αμερική, διότι μετά την Ελβετία εκείνη η δημοκρατία. Άλλο τώρα τι κάνουν οι κυβερνήσεις και η CIA κτλ. Μετά την Αμερική, μετά την Ελβετία, η Αμερική έχει την πιο βαθιά δημοκρατία. 150.000 τοπικά δημοψηφίσματα γίνονται το χρόνο. Τοπικά δημοψηφίσματα, όπου οι άνθρωποι αποφασίζουν απευθείας, με άμεση δημοκρατία, τι θέλουν. Ούτε με το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε με τους βουλευτές, ούτε με τίποτα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Επειδή ο Αλέξανδρος μου προεξέτεινε το θέμα, το λέω ευθέως, ότι όταν πάω να ψηφίσω εγώ ως πολίτης, τώρα πια που έχω ενημερωθεί, αισθάνομαι ότι ένας αρχηγός κόμματος έχει διαλέξει κάποιους τους 5 υποψηφίους του νομού που ψηφίζω, εν πάση περιπτώσει, αυτός τους διαλέγει, δεν τους διάλεξα εγώ, ούτε κανένας άλλος. Τους διαλέγει ο αρχηγός του κόμματος. Βάζει εκεί και εμένα μου λέει, διάλεξε μεταξύ αυτών των 5 ποιον θέλεις. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή μου. Δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις αυτό. Τι? Για τα δύο μεγάλα κόμματα ισχύει απόλυτα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες μικροεξαιρέσεις. Ποιες? Δηλαδή, είχε δοκιμάσει μόνο για Δήμο. Το παίρνω πίσω. Μόνο... Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει εξαίρεση για την υπερεξαίρεση. Διότι δεν προβλέπεται μέσα στο Σύνταγμα αυτές οι διαδικασίες. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Τα κόμματα λειτουργούν πάνω και πέρα από το κόμμα. Ξέρεις πώς έχω πει αυτά τα πράγματα. Ξέρεις πόσες φορές έχω βγει και έχω μιλήσει μέχρι και στον Τριανταφυλόπουλο. Αλλά επειδή αγνοείται το θέμα, δεν ακουπάει. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως σε σένα. Όταν ο άλλος δεν έχει γνώση αυτού του θέματος, ό,τι και να λες εσύ, αυτό φεύγει. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτό το σύστημα, ναι. Και παίρνουμε δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως τρευλά. Εάν δεν με είχαν διαγράψει από εκεί και εγώ δεν είχα μια ανησυχία να ενοχληθώ από τον τρόπο που με διέγραψαν, όχι γιατί με διέγραψαν, το ξαναλέω. Αυτή είναι και η δική σας αυτοκριτική. Εγώ δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Θα ήμουν ένας Έλληνας, ο οποίος θα πίστευε μαζί με άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες ότι το Σύνταγμά μας είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Ξεκάθαρα. Επειδή είναι πολύ μεγάλο. Δεν κατηγορώ τους άλλους δηλαδή. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Ναι, εγώ νομίζω ότι είπα αρκετά και επομένως εξειδικεύστε εσείς ερωτήσεις. Και πολύ ανοιχτό να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα. Ναι, ναι. Ριζική συνταγματική αλλαγή ή μερική θεσμική αλλαγή μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αυτό που πρέπει να αλλάξει από το Σύνταγμα είναι η σχέση πολίτη-πολιτείας. Αυτό όμως είναι εκείνο το οποίο το υπάρχον Σύνταγμα
ούτε το διανοείται, ούτε αέρας δεν περνάει. Αυτό που έχει ανάγκη, για να πάω και στην καθημερινότητα, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος για να έχει οικονομική εξέλιξη καλή, έχει ανάγκη να υπάρξει μία σχέση εμπιστοσύνης πολίτη-πολιτείας. Όταν βγαίνει ένας υπουργός και εξαγγέλει ένα οικονομικό πρόγραμμα, στο οποίο απ' αρχής όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το πράγμα, είναι αντίθετοι, δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική εξέλιξη. Δεν υπάρχει. Πρέπει ο πολίτης να νιώσει κάποια στιγμή ότι αυτό το πρόγραμμα είναι και δικό του πρόγραμμα. Δηλαδή τι, όχι μόνο να υπάρξει σχέση εμπιστοσύνης, αλλά να υπάρξει και συμμετοχή. Εάν πάρουμε ένα δάνειο, αυτά όλα τα χρόνια, όλα που γίνανε, γίνανε βεβαίως από καταχρήσεις, ας πούμε, εξουσίας πολιτικών, αλλά δεν είναι και τα πολλά χρήματα. Τα πολλά χρήματα είναι γιατί αυξηθήκαν πάρα πολύ οι μισθοί, γιατί αντί να έχουμε ένα σπίτι έχουμε τρία σπίτια, γιατί αντί να έχουμε ένα αυτοκίνητο στην οικογένεια έχει τρία αυτοκίνητα οικογένεια, διότι ο αγρότης αντί να έχει ένα τρακτέρ έχει δύο-τρία τρακτέρ και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά όλα γινόταν με δανεικά χρήματα. Όλα τα κόμματα ήξεραν κάθε φορά και όλοι εμείς ξέραμε κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό ότι ο προϋπολογισμός καλύπτεται με δανεικά χρήματα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι τα χρήματα αυτά κάποιοι θα μας τα ζητήσουν. Αυτοί που δίνουν τα χρήματα ζητήσουν κάποια στιγμή. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Εμένα αυτό μου το λέει ο μπαμπάς μου από μικρή, ότι κάποια στιγμή μπροστά σας θα πάθετε μια ζημιά μεγάλη. Δεν φαίνεται. Από μικρή. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μπαίνει το θέμα της ζημιάς. Νομίζω ότι είναι προμελετημένο το έγκλημα. Όχι. Ήταξε, απαιτεί μεγάλη νοημοσύνη γιατί τόσο μεγάλη. Δεν θέλω να το. Θα σου απαντήσω σε αυτό, αλλά δεν θέλω να αλλάξω την. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που μου έθεσε στο ερώτημα. Ότι εάν λοιπόν όταν υπάρξει η έφεση για να πάρουμε τις αυξήσεις, τεθεί υπόψη του λαού και του πούνε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς των δικαστικών υπαλλήλων ή των στρατιωτικών ή των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά δεν έχουμε χρήματα, παιδιά. Λοιπόν, ή πρέπει κάποιους από εσάς να περιορίσουμε, ή πρέπει να πάρουμε ένα δάνειο. Τότε δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για τον άλλον, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και αυτό είναι. Όταν όμως το σύστημα από την αρχή δεν έχει τη δυνατότητα έκφρασης διαμαρτυρίας με θεσμικό τρόπο. Ακριβώς. Με ρώτησε, με ρώτησε. Είναι το αυτό και η κότα. Όχι, δεν είναι αυτό και η κότα. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ανατροπή πλήρης του συντάγματος. Και είναι πλήρης ανατροπή όταν αλλάξει αυτό που σου είπα. Αλλάξει η σχέση πολίτη-πολιτείας. Το οποίο δυστυχώς όλοι οι συνταγματολόγοι δεν θέλουν να το δουν. Όλοι. Η μεγάλη πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει. Επειδή είναι πολύ άγνωστο το να αλλάξει σχέση πολίτη-πολιτείας, εννοείται να αλλάξει σχέση πολίτη-πολιτείας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη να έχει σχέση εμπιστοσύνη. Όχι μόνο. Να επηρεάζει. Να παρευθύνει, να επιδρά, να μπορεί να συμμετέχει. Να μπορεί και να ελέγχει και να συμμετέχει. Και να λαμβάνει ευθύνη και να συμμετέχει. Γιατί... Και να συμμετέχει. Αυτή την ώρα το δικό μας το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο, ξανά θα πω ότι απευθύνεται σε υπηκόους. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του υπηκόου? Αναγνωρίσει κάποιον, μια αρχή, μια εξουσία, η οποία τον έχει ανάγκη για να του δουλεύει και αυτός φροντίζει να του δίνει αυτά που χρειάζεται για να δουλεύει και να υπάρχει. Αν λοιπόν θέλει, ας πούμε, να κάνει κάτι, δεν κοιτάει το πώς μπορεί ο ίδιος να το κάνει, αλλά πιέσει το αφεντικό του να το δώσει παραπάνω. Αυτό κάνουμε οι Έλληνες. Είστε λοιπόν υπέρ μιας ριζικής συνταγματικής αλλαγής. Βαθιάς, πολύ βαθιάς. Έξω θεσμικής μοιραία, γιατί δεν προβλέπετε. Σαφέστατα. Από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε με την ενημέρωση του λαού. Θέλω να το βάλω λίγο πιο συγκεκριμένα. Ένα σύνταγμα μπορεί να είναι κοινωνικό συμβόλαιο, μπορεί να είναι μία λίστα δικαιωμάτων. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μας δίνει τα δικαιώματά μας το Σύνταγμα, απλά τα καταγράφει κάποια πράγματα. Έτσι. Το θεωρώ σύνταγμα, ότι τα δικαιώματά μας κάποια στιγμή πρέπει να τα διεκδικούμε εμείς. Το Σύνταγμα τα καθορίζει. Όλα σου. Καταλήξει σχέσεις πολιτείας πολίτη. Να αλλάξουμε, μάλλον να ξεκαθαρίσουμε δύο έννοιες. Άλλο η ατομική μου ελευθερία, θα το ξαναπώ, και άλλο το πολιτικό μου δικαίωμα. Οι ατομικές μου ελευθερίες, που εσύ τα λες δικαιώματα, αλλά
εγώ δεν το λέω για να μην μπερδεύονται οι έννοιες, είναι καταγραμμένες στο Σύνταγμα και καλύπτονται. Και επομένως, μόλις γεννήθεις, τις έχεις όλες αυτές, γιατί γεννήθηκες Έλληνες. Όπως τις έχει και ο Γάλλος, επειδή γεννήθηκε στη Γαλλία. Είναι οκ, okay, αυτό το κομμάτι του Συντάγματος. Αυτό το κομμάτι του Συντάγματος είναι οκ. Okay. Θεωρείτε. Αυτό είναι οκ. Okay, ναι. Δεν μας λείπει καμία, δεν υπάρχει κανένα, καμιά ατομική ελευθερία που να την έχει ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο αυτός ή οποιασδήποτε, εν πάση περιπτώσει, χώρας, την οποία δεν την έχουμε εμείς. Όλες οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν αυτές τις ατομικές ελευθερίες, το Σύνταγμά μας ανταποκρίνεται σε αυτά όλα. Εκεί όμως είναι το κακό, διότι επαναπαυόμαστε σε αυτό. Ενώ υπάρχει ο δεύτερος τομέας, αυτόν τον οποίο πενήθησε εσύ, ναι, το να μπορώ να παρεμβαίνω στις αποφάσεις και να ελέγχω τις αποφάσεις. Να ελέγχω την εφαρμογή τους, οτιδήποτε. Κάνε μου άλλη ερώτηση, γιατί εγώ έχω πολλά να σας πω μετά επάνω σε αυτό το θέμα. Τι γίνεται σε άλλες χώρες. Αυτά βέβαια πρέπει να σας πω εκ των προτέρων ότι πέρα από αυτά τα τρία τα βιβλία, μέσα στο δικό μου το site, όπου τα βιβλία αυτά, αν τα πατήσεις επάνω εκεί, τα έχεις ψηφιοποιημένα και μπορείς να τα διαβάζεις. Α, ναι, τα είχα πει μόνο σαν εικόνα. Ναι, αν το πατήσεις λοιπόν επάνω εκεί, ανοίγει το βιβλίο. Το έχω πει. Ναι, έχεις τίποτα. Και μπορείς να δεις μέσα και τον κατάλογο και όλα. Εκεί μέσα υπάρχει και ένας, επειδή από όλο αυτό το διάβασμα, επειδή πριν είπα προηγουμένως ότι είμαι πολιτικός μηχανικός και έχω μάθει να βλέπω το σωρό με τα τούβλα και να θέλω να τον κάνω τείχο. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρακολουθούσα και διάβαζα και έβλεπα και έγραφα σαν πολίτης, ένας ενεργός πολίτης τα έγραψε αυτά, δεν τα έγραψε κανένας άλλος, έχω φτιάξει ένα πίνακα ο οποίος έχει μέσα όλα τα μέτρα, όλους τους θεσμούς, όλες τις θεσμικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμά μας για να είναι το πιο εξυγχρονισμένο. Και θα είναι πιο εξυγχρονισμένο, ξέρετε γιατί? Διότι όλα αυτά που γράφω εκεί δεν είναι από όλες τις χώρες. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Μία έχει αυτό το καλό, η άλλη έχει εκείνο. Εγώ λοιπόν τα συγκέντρωσα όλα αυτά και είπα: δεν είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν εμείς να τα κάνουμε όλα. Και δεν είναι πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε λεφτά κοστίζουν. Αντίθετα, θα φέρουν λεφτά. Θα μας πείτε δύο-τρεις τομές από αυτές που. Ναι, η μία, για να αλλάξει λοιπόν αυτή η σχέση πολίτη-πολιτείας. Που με ρώτησε προηγουμένως. Η πρώτη τομή είναι οι μεγάλες αποφάσεις να παίρνονται δημοψηφισματικά. Αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών μας, των εγγονιών των δικών μου, δεν μπορεί να παίρνονται από μια οποιαδήποτε τυχαία πλειοψηφία της Βουλής. Συγκυριακά. Είτε αριστερή, είτε δεξιά, είτε τούτη, είτε εκείνη. Αυτό πρέπει να συμμετέχει ολόκληρος ο λαός, το αν θα εκχωρήσουμε τα πετρέλαια ή όχι, το αν θα μοιραστούμε τα πετρέλαια ή όχι, αν θα πάρω ένα μεγάλο δάνειο που επηρεάζει τις επόμενες γενιές, αυτό πρέπει να γίνει. Δεύτερον, πρέπει να μας δοθεί το δικαίωμα να των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που εξήγησα προηγουμένως. Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουμε και πιστεύουμε ότι αυτός ο νόμος είναι καλός. Να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θέλουμε να εξασφαλίζονται τα ατομικά μας δικαιώματα μέσα στα κόμματα. Πρέπει λοιπόν το κόμμα, το οποίο... Πιο εύκολο θα ήταν να καταργήσουμε τα κόμματα, έτσι. Κοίταξε, αν δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, ναι, θα το έλεγα και εγώ, αλλά με 10 εκατομμύρια Έλληνες πρέπει να υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, πρέπει να υπάρχουν κάποιες πολιτικές οντότητες που να μας εκφράσουν. Πάντως αυτό δεν έχει ακουστεί καθόλου. Είναι βέβαια γνωστό, αλλά δεν έχει ακουστεί καθόλου έτσι με τον τρόπο που το θέτετε. Θες να το αναπτύξω λίγο αυτό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου, λοιπόν. Η εσωτερική δημοκρατία δηλαδή στα κόμματα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Όχι μόνο, γενικότερα. Σε όλα τα συντάγματα το κόμμα μέσα καθορίζεται είτε με κάποιους ειδικούς όρους είτε χρησιμοποιείται ο νόμος για τα σωματεία. Υπάρχει ένας νόμος όπου μπορεί ο καθένας να κάνει ένα σύλλογο αλλά που πρέπει το καταστατικό του να πάει να το καταθέσει στο πρωτοδικείο και η λειτουργία του να είναι σύμφωνη μοτική και σύμφωνα με τον νόμο περί σωματείων και συλλόγων κτλ. Είναι δηλαδή κάτω από τον έλεγχο του νομοθέτη.
κόμματα στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία τέτοια, κανένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Είναι, αναφέρονται μέσα στην Βουλή, στο Σύνταγμα, όπου λέει ότι πρέπει τα κόμματα, μάλλον το πλειοψηφούν κόμμα, έχει τη δυνατότητα να κάνει την κυβέρνηση και λέει ότι τα κόμματα αυτά πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα ότι τα κόμματα αυτά πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά. Δεν λέει τίποτα ότι τα κόμματα αυτά πρέπει να έχουν ένα αριθμό φορολογικού μητρώου ο οποίος να δείχνει τη διαφάνεια. Δεν λέει τίποτα πώς πρέπει να χρηματοδοτούνται τα κόμματα αυτά από τους ιδιώτες και από το δημόσιο. Εφαρμοστικός νόμος υπάρχει. Δεν λέει τίποτα για το καταστατικό του κόμματος. Το καταστατικό του κόμματος το αλλάζει οποιοδήποτε. Εγώ έχω αλλάξει το καταστατικό το δικό μας 3 φορές. Το τότε δικό μας, εν πάση περιπτώσει. 3 φορές. Απλώς ήταν ο αρχηγός και μου έλεγε: ναι, Γιάννη, δεκτώ αυτό, πάμε παρακάτω. Το επόμενο συνέδριο γινόταν με το καινούριο καταστατικό. Το οποίο ερχόταν βεβαίως στο καινούριο και πρώτο θέμα ήταν έγκριση του καταστατικού του καινούριου. Χωρίς συζήτηση, χωρίς. Και ποιοι θα λέγανε όχι, ας πούμε. Αυτό λέει ο αρχηγός. Τι λες τώρα. Και μόνο το ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε για προέδρους, αλλά μιλάμε για αρχηγούς, και μόνο αυτό είναι ενδεικτικό το πώς λειτουργούν. Πρέπει να σου φέρω άλλο ένα βιβλίο σαν. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα σε σχέση με τις περιγραφές που κάνει, ειδικά ένα νομικό κείμενο σαν το Σύνταγμα. Οπότε, ειδικά όσον αφορά τα κόμματα και δεδομένου ότι η δημοκρατία είναι ιδεώδες, δεν είναι σύστημα ακριβώς. Και υπάρχει ένας κίνδυνος, αν ταυτίσουμε τη δημοκρατία με σύστημα, επειδή κάθε σύστημα θα έχει κάποιο πρόβλημα, αυτομάτως θα ταυτίσουμε την έννοια με τα επιμέρους προβλήματα των διαφόρων λύσεων που έχουμε επιχειρήσει. Οπότε, το ζήτημα το φορολογικό μου φαίνεται εκ των ουκάνευ. Αλλά το να ορίσουμε συνταγματικά τον τρόπο λειτουργίας, έστω και δημοκρατικά, ενός κόμματος, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ένα κόμμα, ακόμη και να θέσει το ερώτημα της δημοκρατίας εσωτερικά. Δηλαδή, η ίδια δημοκρατία, για να είναι η δημοκρατία, πρέπει να περιέχει και τη δυνατότητα της αυτοανέρεσής της. Ποιος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ως εξουσιαστής? Μέσα στο πλαίσιο το κομμάτι. Για μένα κανένας, αλλά τι να σας πω. Εκεί λοιπόν, αν δεν έχεις καθορισμένους κανόνες εσωτερικής δημοκρατίας, έχεις εξουσιαστές αυθαίρετους. Κάποιον καλό ρήτορα που τον έχει ο Αλέξανδρος κάτι γαλά, ο οποίος παρασύρει το σύστημα όλο. Εσύ φταίει για όλα. Αλέξανδρο, δεν είπα. Α, είπες Μανώλη, Αλέξανδρο, εσύ με συγχωρείς. Δεν με συγχωρείς. Είπα και προηγουμένως ο Αλέξανδρος. Εντάξει. Επιτρέψτε μου ηλικία. Είναι άλλο πράγμα να λέει το Σύνταγμα πρέπει να οριστεί με νόμο στο ιστορικό στοιχείο και άλλο πράγμα να το πει διεξοδικά. Θα συμφωνήσουμε. Όχι. Θέλω αυτό να το απαντήσω εγώ. Δεν μιλάμε να ορίσουμε τον τρόπο που θα γίνεται ένα συνέδριο. Οι αποφάσεις του συνεδρίου όμως πρέπει να είναι κατοχυρωμένες ή όχι? Δηλαδή, πρέπει να έχει συνταγματική υπόσταση η απόφαση του συνεδρίου ή όποια απόφαση, ότι αυτό δεν μπορεί να το αλλάζει ο αρχηγός του κόμματος. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε προσωπικά κόμματα. Είναι ξεκάθαρη διαφορά. Εάν θέλεις, δηλαδή το κόμμα θα το έχεις, αλλά θα είναι αρχηγικό, θα είναι αυτό που είναι σήμερα. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κάποιες δικλείδες. Δεν είναι πολλές αυτές. Είναι το θέμα το οικονομικό που είπες, είναι το θέμα της δημοκρατικής διαδικασίας. Δηλαδή, κοίταξε να σου πω κάτι. Μιλάμε τώρα για τους Εγγλέζους, για τους Τόριδες και τους άλλους, έτσι. Ξέρεις ότι στην Αγγλία, όταν υπάρχει κυβέρνηση, ας πούμε, συντηρητική ή εργατική, το εργατικό κόμμα, το συνέδριο και συνεδριάσει, αποφασίζει την κατάργηση ενός υπουργού. Δηλαδή τον θέμα υπουργού αυτόν. Και τον καλύπτει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να πει: μα τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά να είμαι εδώ πέρα, θα αλλάξω τον υπουργό μου. Αυτή την ισχύ έχουν αυτά τα κόμματα. Και δεν σημαίνει καθόλου αυτό που είπες ότι ένα κόμμα γίνεται συστημικό. Γίνεται, διασφαλίζει τη δημοκρατία. Θες να έχεις κοινοβουλευτισμό ή δεν θέλεις να έχεις? Αν θέλεις να έχεις κοινοβουλευτισμό, αυτοί οι οποίοι θα
χειρίζονται την εξουσία βγαίνουν από τα κόμματα. Εάν τα κόμματα δεν λειτουργούν λοιπόν τα μόνα τους δημοκρατικά, πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση δημοκρατικά. Καταλαβαίνω τι λες. Σε καταλαβαίνω και εγώ τι λες, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπαίνει σε 10 λεπτομέρειες, μπαίνει σε 3 θέματα. 4. Άρα παραπάνω. Πάνω σε αυτό, τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πράγμα που έχω ασχοληθεί είναι η πολιτική κοινωνικοποίηση. Πώς δηλαδή γινόμαστε πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα μέσω των οργάνων τους και μέσω κυρίως των κομματικών νεολαίων είναι οι βασικοί φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης κατά βάση αυθαιρεσίας ή επιβολής. Όχι, είναι πολιτικής κοινωνικοποίησης υπό τη μορφή του οπαδού, δηλαδή του υπηκό. Στην πράξη είναι προσχώματα δημοκρατίας. Δεν είναι. Στην πράξη δηλαδή είναι στεγανά. Δεν έχει, είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως. Δεν έχεις τη δυνατότητα να επηρεάσεις σαν πολίτης μόνο μέσα από τα κόμματα. Και τα κόμματα έχουν αυτές, τα κόμματα λοιπόν που είναι αρχηγικά, άρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επηρεάσεις σαν πολίτης. Και θέλει στο δικό μας το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρωθεί η έννοια του κόμματος τι είναι. Και δεν μπορείς να αναθέτεις την εξουσία σε ένα φορέα τον οποίον, ο οποίος δεν ελέγχεται από τίποτα. Ο οποίος απλώς αυτό που συγκεντρώνει είναι ένας γοητευτικός ρήτορας. Αντίλογος. Υπάρχει ο Άριος Πάγος, ναι. Ο οποίος λέει εντάξει μπορείς να είσαι κόμμα ή όχι. Τι λέτε γι' αυτό? Όχι. Δεν υπάρχει Άριος Πάγος και δεν υπάρχει διαπερίπτωση. Είμαι αρχηγός κόμματος. Όχι. Να την κάνω καλύτερα την ερώτηση. Όχι, μην την κάνεις την ερώτηση καλύτερα, θα σου απαντήσω ότι την κατάλαβα καλά την ερώτηση σου. Στον Άριο Πάγο πάει οποιοδήποτε. Μπράβο, ναι. Οποιοδήποτε. Έχει ένα χαρτί που λέει εγώ θέλω να κάνω κόμμα το οποίο έχει αυτό το όνομα και αυτά τα σύμβολα και αυτά τα χρώματα. Σου βάζει μια σφραγίδα ο Άγιος Πάγος, το παίρνεις αυτό, το πας στον πρόεδρο της Βουλής και του λες κύριε εγώ είμαι αυτό το κόμμα. Το καταγράφει και αυτός και γίνει σε κόμμα. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Τίποτα άλλο. Ούτε έλεγχος, ούτε σύγκριση, ούτε καταστατικό, ούτε οπαδί, ούτε τίποτα. Υπάρχει μια συμβολική αποδοχή της εξουσίας του Άριου Πάγου. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί να γίνεται. Εάν θέλουμε να αποκτήσουμε δημοκρατία, πρέπει και αυτοί οι φορείς να είναι κάποιοι άνθρωποι πάνω εκεί πέρα και να μπαίνουν κάτω από κάποιους νόμους. Τώρα δεν μπαίνουν, είναι πάνω και πέρα από τους νόμους τα κόμματα. Είμαι αναγκασμένος να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί να τον κάνεις ίσα ίσα. Είναι πάρα πολύ δημιουργικός ρόλος αυτός. Από τη μία θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, εμείς σαν παρέα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι ο Άριος Πάγος όντως είναι ανοιχτός. Όποιος και να πάει. Μπορεί να φτιάξει κόμμα. Όμως ο οποίος το απαγορεύει, δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα νόμο που δεν υπάρχει. Άρα τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε όντως να μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρισης ή κρίσης τα κόμματα προκειμένου να μπορούν να είναι κόμματα ή να είναι ελεύθερο αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου το Σύνταγμα θα πρέπει να καθορίζει δημοκρατική λειτουργία στους φορείς που αναθέτει την εξουσία. Και αυτοί είναι τα κόμματα. Ναι, αλλά πόσο ελευθεριακό είναι αυτό, δηλαδή να καθορίζει. Πόσο ελευθεριακό. Τι εννοείς, είναι λιγότερο ελευθεριακό από αυτό που γίνεται τώρα που διαφωνείς με τον αρχηγό σου και διαγράφεις από το κόμμα σου. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι ότι. Το ερώτημα είναι ότι. Η λύση που προτείνεις δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από την άλλη μεριά. Κανένα πρόβλημα δεν δημιουργεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Μην τυχόν πάρει τέτοιο κίνδυνο. Εάν δέχεσαι την έννοια της δημοκρατίας, όπου η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, να το πω έτσι, όπου. Ναι, όχι, κοίταξε να δεις, καθαρίζω. Γιατί αν μιλάμε για άμεση δημοκρατία, δεν χρειάζεται ούτε κόμματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε και να δεν υπάρχει εξουσία. Υπάρχει ο καθένας ο οποίος με το καπέλο του. Έτσι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για την προσεκτική δημοκρατία, η οποία μπορεί να διαχειριστεί την εξουσία, τότε οι φορείς που τη χειρίζονται πρέπει να έχουν κάποιες δεσμεύσεις απέναντι στο λαό. Τι έχουν απέναντι. Δεν είναι ο λαός που δεσμεύεται, αυτοί δεσμεύονται απέναντι στο λαό. Εξάλλου, οι δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν για να αποφευθούν λάθη, να αποφευθούν παρανομίες, να αποφευθούν γενικά κατάχρηση της εξουσίας που δίνεται. Μανώλη, αυτό το τελευταίο. Τα λάθη δεν πειράζει και δεν τίποτα. Είναι η κατάχρηση. Η δυνατότητα κατάχρηση. Η σερβατικότητα δηλαδή. Η αυθαιρεσία. Η κατάχρηση. Εμένα μου λες ότι
επειδή πάω να ιδρύσω μια εταιρεία και επειδή με υποχρεώνουν οι νόμοι να έχω αφημί και να δηλώνω τα έσοδά μου και τα έξοδά μου και αν είμαι ΑΕ να τα κοινοποιώ και μπλα 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 εκεί, είναι σαν να μου λες ότι αυτό το πράγμα μου περιορίζει την ελευθερία. Δεν την περιορίζει, απλά σου πει να μου λες ότι δεν περιορίζει την ελευθερία. Εάν η δημοκρατία δεν είναι πλέον επιλογή, δεν έχουμε δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, εάν η δημοκρατία δεν επιτρέπει τη δυνατότητα σε κάποιον να την καταργήσει, δεν είναι πλέον δημοκρατία. Καταλαβαίνεις αυτό. Όχι, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά με συγχωρείς, αυτό δεν υπάρχει διαχείριση εξουσίας. Γιατί εσύ οδηγείς εκεί τη συζήτηση, γιατί εγώ θα πω στην ελευθερία, στη Μέρη, όταν μιλάει περί ελευθερίας, η ελευθερία για να υπάρξει πρέπει να υπάρχουν όρια. Ναι, δεν είναι η έννοια της δημοκρατίας δεν γεννήθηκε δια το άπειρον. Γεννήθηκε από 30.000 Έλληνες, Αθηναίους, οι οποίοι είπαν ότι εμείς μεταξύ μας θα μοιραζόμαστε την εξουσία. Και θα τη δίνουμε σε ένα τύραννο. Με κλήρους. Με όρια. Με κλήρους. Με όρια. Αυτό που λες εσύ δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι δέχεσαι τη δημοκρατία ή δεν την δέχεσαι. Καταρχήν, άμα θέλετε να πάμε στην αρχαία Αθήνα, η αρχαία Αθήνα ήταν ένα εξαιρετικό πείραμα. Και βλέπουμε ότι στο τέλος, όταν διαβάζουμε το Θουκίδη, τη θλίψη που είχε και την κριτική που άσκησε και ο Πλάτωνας και άλλοι, γιατί είχε πολλά προβλήματα. Κράτησε πάρα πολύ λίγα χρόνια απλώς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κράτησε λίγα χρόνια γιατί ακριβώς ήταν πολύ αριστοκρατική. Όχι αριστοκρατική, πολύ, πώς να το πω, δημοκρατική. Λοιπόν, ακόμα μπορεί να είσαι πολύ δημοκρατικός. Τι. Γιατί μπήκαν οι δημαγωγοί μετά. Μετά μέσα και το πολύ δημοκρατική εννοώ ότι όλη αυτή η ελευθερία έδωσε δυνατότητα στους δημαγωγούς. Η δημοκρατία αυτή κράτησε 60 χρόνια, δεν κράτησε παραπάνω. Τα διαλύθηκε. Μπήκαν οι δημαγωγοί μέσα και έγινε. Επειδή πάντα μια δημοκρατία λοιπόν έχει δομές και επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορικότητά της. Δηλαδή, έρχονται πάρα πολύ μεγάλοι πληθυσμοί στο Ισραήλ από την Ρωσία. Ξαφνικά αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό. Πώς το διαχειρίζεις? Το κοινωνικό αυτό? Σύστημα αλλάζει. Το κοινωνικό αλλάζει, όχι το πολιτικό. Βεβαίως άλλαξε. Το κοινωνικό σύστημα αλλάζει και το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να αλλάξει και το πολιτικό. Ωραία, εντάξει, εγώ σας μιλάω για την επίπτωση. Εν τούτης, κάθε τόσο θα πρέπει η ίδια η δημοκρατία να αναπροσαρμόζεται και να επανορίζει. Ποιος την κάνει, ποιος ορίζει την αναπροσαρμογή αυτή? Αυτό σας λέω, δεν μπορώ να ορίσω εγώ ποιος θα το ορίσω. Όχι, πώς δεν μπορείς να το ορίσεις. Καθίστε, ας ολοκληρώσω και μετά. Εντάξει, όσο θέλεις. Απλά αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι. Με επιτρέψτε να βάλεις αγάπη με τη δόση. Ναι. Είναι ότι εάν η δημοκρατία δεν έχει μια την κλίδα ελάχιστη αυτοανέλεσης, τότε πλέον αυτό ανέρεσης. Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ θεωρητικό, αλλά εντάξει, δεν το επαναθέσω, δηλαδή δεν θέλω να μπούμε σε μια τελείωση. Δεν είναι σημαντικό ότι μια δημοκρατία, η οποία δεν επιτρέπει στο λαό της να την ανακαλέσει, δεν είναι πλέον επιλογή του λαού της. Εγώ δεν νομίζω ότι εδώ συνεννοούμαστε ακριβώς αυτό που λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Περίμενε. Αυτό που λες εσύ δεν επιτρέπει στο λαό της να την αυτοανερέσει. Ποιος το λέει πως δεν επιτρέπει? Αν έχει δημοκρατία, το επιτρέπει. Ποιος το λέει δεν επιτρέπει? Ο λαός αποφασίζει τι θέλει. Εγώ γι' αυτό είπα και προηγουμένως. Και εσένα σε ρώτησα και σου λέω, μου λες ότι πρέπει να αλλάξει. Ποιος το ορίζει για να αλλάξει? Από την ώρα που είναι στο δικαίωμα του λαού, αυτό είναι η δημοκρατία. Μπορεί και ο λαός να καταργήσει και να πει ότι θέλω ένα δικτάτορα. Βεβαίως και μπορεί να το κάνει. Στη δημοκρατία. Μα το βασικό επιχείρημα που έχουμε για να ελέγξουμε όχι ζητήματα οικονομικά αλλά δομικά ενός κόμματος, ποιο είναι? Ότι στην ουσία ένα κόμμα, όπως ο πολίτης είναι απεικόνηση όλης της δημοκρατίας και έχει μια συνολική ευθύνη, αντίστοιχα μετά δημιουργούμε ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι το κόμμα, στο οποίο πάλι δημιουργούμε μια δεύτερη σκάλα, μια δεύτερη κλίμακα και κρύβεται αυτό το κόμμα βάσει των δομών του, γιατί κάποια στιγμή αυτό το κόμμα θα είναι αποτύπωση όλης της ελληνικής πολιτείας. Οπότε πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά. Υπ' αυτή την έννοια λέω ότι αν ελέγξουμε και δεν επιτρέψουμε αυτό το πράγμα μέσα στο εσωτερικό ενός κόμματος, αισθάνομαι ότι είναι ίσως σαν να αποκλείουμε αυτή την επόμενη επιλογή. Της αυτοκατάρτισης της δημοκρατίας. Λοιπόν, αφήστε το, δεν. Όχι, θα με μια κουβέντα θα σου πω μόνο. Ότι αυτό που λες εσύ, εάν δεν επρόκειτο το κόμμα αυτό να διαχειριστεί την εξουσία, βεβαίως δεν ολοκλεί κανέναν. Απ' την ώρα όμως που ένα κόμμα θα διαχειριστεί την εξουσία,
ο ίδιος ο λαός που τον αφορά αυτή η εξουσία έχει δικαίωμα να επιβάλλει κάποιους κανόνες. Γιατί αλλιώς θα ξαναπώ, χωρίς κανόνες ναι. δεν υπάρχει δημοκρατία. Νομίζω ότι το έχουμε βάλει σε μια. Όχι, εγώ χαίρομαι από την ερώτηση που κάνει, γιατί κοίταξε, είναι, αν θέλεις, αυτό ακουμπάει στη συνέχεια, ας πούμε, τον αντιεξουσιαστικό αγώνα. Δεν θέλω εξουσία. Μα άμα δεν θέλεις εξουσία, δεν υπάρχεις. Πριν πάμε εκεί, δείτε το ότι σήμερα, όταν πούμε τη λέξη δημοκρατία, έρχεται στο νου μας ο Βενιζέλος. Καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή. Πρέπει να αλλάξει παραστάσεις. Σαφώς, όχι μόνο εγώ. No. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε απόλυτα σωστές δομές, αν έχουμε έλεγχο της αναπαράστασης μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, μετά η δημοκρατία, η οποία θα εξυπηρετεί συμφέροντα άλλων, μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό της όχι στο όνομα της αξίας της δημοκρατίας, λοιπόν, αλλά δομών. Ναι, ναι, μέσα σε αυτό το βιβλίο η λέξη πολιτικός δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο πολιτευόμενοι. Δηλαδή, για αυτό που σου είπε για την εικόνα, εμένα στο δικό μου το μυαλό αυτοί δεν λειτουργούν σαν δημοκράτες. Και όταν, αν θέλεις, μιλάμε για τη δημοκρατία αυτή, θα πρέπει να τις βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά συνέχεια. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, πώς να σου πω, δεν είναι σε αυτό εδώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε εδώ πέρα για δημοκρατία, μιλάμε για μια δημοκρατία που θέλουμε να γίνει, όχι αυτή που υπάρχει. Υπάρχει ένα πολίτευμα σήμερα που μιλάμε δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία την οποία θέλεις εσύ και θέλω κι εγώ. Η δημαγωγία δεν λοιπόν, υπάρχει. Ο Βενιζέλος ή οποιοδήποτε από αυτούς είναι εκφραστής αυτού του πολιτεύματος. Το οποίο δεν είναι, ξαναλέω, έχει τη μορφή, το έχω γράψει κάποιον στο βιβλίο, έχει τη μορφή του ακραίου πρώιμου κοινοβουλευτισμού. Όταν πρωτοέγινε ο κοινοβουλευτισμός, έσπευσαν, ας πούμε, και του δώσανε όλα τα δικαιώματα στους πολιτικούς, όπως παραδείγματος χάρη, κοίταξε, έγινε πολύ καλά σε εμάς το 1843. Όταν τότε έδωσαν όλα τα δικαιώματα στους βουλευτές, ήταν πράγματι, είχαμε ένα λαό που ήταν 85% ίσως και 95% αναλφάβητος, έτσι. Και λογικά έπρεπε να δώσουν την εξουσία σε 300 γραμματισμένους, οι οποίοι να την ασκούν. Που καλά έκαναν. Σήμερα όμως, είσαι αναλφάβητος εσύ. Δεν έχεις πολιτική κρίση. Πού είναι το δικαίωμα που σου δίνει. Γι' αυτή τη δημοκρατία μιλάμε. Που θα έχεις το δικαίωμα να λειτουργείς πολιτικά ως μέλος αυτής της δημοκρατίας που έχει μια εξουσία. Δεν εξακολουθούμε να έχουμε μια εικόνα του κόσμου ότι μάλλον είναι ανήμπορος. Μπορεί να μην είναι αναλφάβητος, αλλά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό το λαό, λένε κάποιοι. Υπάρχει αυτό. Όχι, υπάρχει, Δαμιανέ. Mm. Είναι κυρίαρχη αντίληψη. Και είναι κυρίαρχη αντίληψη ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι έπρεπε να έχουν αλλάξει το σύστημα, να έχουν πρωτοστατήσει. Δεν είναι δικιά σου δουλειά, ούτε δικιά μου δουλειά την εποχή που το ξεκίνησα εγώ ως πολιτικός μηχανικός να ασχολούμαι με το Σύνταγμα. Είναι δουλειά των συνταγματολόγων και των πραγματικών ανθρώπων. Και αυτοί όλοι έχουν αυτή την εντύπωση που λες. Ναι, αλλά του λέω. Ότι ο λαός είναι ανώριμος να διαχειριστεί, επειδή τον έχουν εντάξει μέσα στα κόμματα και τον έχουν κάνει οπαδό μέσα από αυτό το Σύνταγμα, μέσα στα κόμματα αυτά τα εντελώς αρχηγικά, τα οποία δήθεν είναι ιδεολογικά, αλλά είναι εντελώς αρχηγικά. Ή υποταγμένα σε κάποιες άλλες δυνάμεις, σε πάση περιπτώσει, τώρα έρχονται και επικαλούνται την αδυναμία που αυτοί του έδωσαν για να μην του δώσουν δικαιώματα. Ναι. Όχι. Κάθε. Όχι. Σήμερα εγώ μα είναι και το έχω σκοπό να κάτσω να μπω απόψε μέσα, διότι αυτή η ιστορία της ελευθεροτυπίας προχωρεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Γράφουν συνέχεια. Λοιπόν, δύο έχουν καταθέσει ότι δεν θέλει καμιά αλλαγή το Σύνταγμα. Ναι. Και είναι δύο κορυφαίοι, εν πάση περιπτώσει, του χώρου. Ποιοι είναι, επειδή μιλάμε δεν θα πω τα ονόματα, το βράδυ όμως θα σου πω να μπεις μέσα να διαβάσεις αυτά που θα γράψω. Συγγνώμη τώρα, αλλά τι ξεκίνησε η ελευθερωτική, επειδή το έχω χάσει. Έχει ανοίξει την κουβέντα και το συγκάσει. Ναι, εντάξει, αλλά όμως τι είναι τρόπο, γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Η ελευθεροτυπία όταν ξεκίνησε να ξαναβγεί έπρεπε να βάλει κάποιους στόχους. Ένας στόχος λοιπόν τον οποίο μπάσχεται επειδή είχα μια ανάμειξη σε αυτή την ιστορία ήταν να ασχοληθεί ως μια εφημερίδα που εκπροσωπούσε, ξέρω εγώ, μπάσχεται τόσο τη δημοκρατία πολύ έντονα να εκπροσωπεί, να κάνει ένα αγώνα για την αλλαγή του συντάγματος. Και έχει ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή που βγήκε
και κάθε μέρα δημοσιεύουν δύο-τρεις, ας πούμε, απόψεις για τον ανθρώπων, καθηγητών αυτών, διαφορετικών. Στο ημερήσιο ή στο Κυριακάτιο. Και στο Κυριακάτιο και στο ημερήσιο. Νομίζω ότι κάποια από αυτές μέσα θα βάλει για ένα δικό μου κομμάτι, το οποίο εντάξει δεν είμαι περήφανος γι' αυτό, με την έννοια ότι απλώς έτσι μια περίληψη έκανα για κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλά άλλα τα οποία πρέπει να κουβεντιαστούν. Λοιπόν, άλλη τη μία ερώτηση, νομίζω ότι στην απίτησα πάντως, ας πούμε, γιατί χρειάζεται ολοκληρωτική αλλαγή του συντάγματος, της νοοτροπίας του συντάγματος, το πώς αντιμετωπίζει το σύνταγμα τον Έλληνα. Δεν απαντήσετε όμως στον τρόπο, δηλαδή αυτό θα γίνει θεσμικά με τον τρόπο που ήδη προβλέπει το ίδιο σύνταγμα. Αυτό είναι μια η δεύτερη ερώτηση. Η ερώτηση αυτή... Δεν προβλέπεται. Υπάρχουν λοιπόν... Σίγουρα το Σύνταγμα μας δεν προβλέπει αυτή την αλλαγή και ίσως είναι και αυτό το οποίο επηρεάζει και τον Αλέξανδρο, ας πούμε, και λέει ότι θα πρέπει ο λαός να μπορεί να απαλλαγεί και από τη δημοκρατία. Ναι, να απαλλαγεί από το Σύνταγμα. Αυτό ναι. Αυτή η ελευθερία με τη... είναι ένα από τα κομμάτια του Συντάγματος βασικά που πρέπει να αλλάξει. Το Σύνταγμα μας, τον έκαναν τότε ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, να το πω, οι μεγάλοι αυτοί, τέλος πάντων και οι δυο τους. Μεγάλοι ήταν, δεν μπορώ να πούμε τίποτα. Τους ψήφισε ο λαός, αλλά ήταν μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες. Εφρόντισαν να κάνουν ένα Σύνταγμα, ο πρώτος στην ίδρυση, το δεύτερο στην τροπολογία του, όπου να μην έχουν δικαίωμα οι επόμενες γενναίες να το αλλάξουν. Τη βασική του θεωρία. Θεωρώ ότι επειδή ήταν μετά την Χούντα, ήταν επηρεασμένοι και ήθελαν να διασφαλίσουν. Δεν μπορεί όμως αυτό το πράγμα να ευσταθεί σε ένα ελεύθερο λαό. Ο λαός πρέπει να έχει δικαίωμα να αλλάξει το Σύνταγμα όπως θέλει. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, το πώς αλλάζει τώρα. Πώς αλλάζει. Δεν πιστεύω ότι... πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει σίγουρα από το πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Το πολιτικό σύστημα είναι βουλεμένο. Και ο πνευματικός κόσμος βολεμένος, διότι όλοι αυτοί που έχουν ανέβει στα υψηλά αυτά έχουν βοηθηθεί από το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει μόνο, ας πούμε, η διαπλοκή οικονομική, υπάρχει και μια πνευματική διαπλοκή. Γράφεις για μένα και εγώ σου αναθέτω την τάδε καρέκλα η οποία έχει και Mercedes και έχει και, εν πάση περιπτώσει, υψηλό μισθό. Υπάρχουν λοιπόν, από εκεί δεν ξεκινάει. Θεωρώ ότι ο τρόπος που αλλάζει το Σύνταγμα αυτό είναι η ενημέρωση του κόσμου, το να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν άλλα συντάγματα και ότι τους στερούν δικαιώματα και να τα νιώσει κάποια στιγμή και να αρχίσει να τους πετροβολάει, που λένε, έλεγε ο πάπος μου. Όπως ξεκίνησα εγώ από ένα τυχαίο περιστατικό το οποίο με αφορούσε εμένα. Αυτό και θεωρώ ότι αυτός είναι και ο πολύ μεγάλος ρόλος της δικής σας ομάδας και γι' αυτό είμαι εδώ. Όχι μόνο τη δική σου ομάδα, θα πρέπει όπως αντιλαμβάνεσαι και πολλές άλλες, αλλά αυτή η λειτουργία, δηλαδή του πώς περνάμε στον απλό το πολίτη, αν περάσει και γίνει κοινωνικό αίτημα, τότε οι τρόποι διευκολύνονται. Διότι τα ίδια τα κόμματα προκειμένου να συγκρατήσουν τον κόσμο, θα έρθουν μια μέρα και θα συμφωνήσουν και θα πούνε, ξέρεις, αν οι 300 της Βουλής πούνε ότι, παιδιά, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Άλλαξε σε 24 ώρες το Σύνταγμα. Ποιος τους εμποδίζει? Ναι. Δηλαδή το Σύνταγμα έχει μια ισχύ δική του, την οποία του τη δίνουν όμως, τον δίνει η κοινωνία και τα κόμματα. Αν η κοινωνία έρθει αντίθετη με αυτόν, αλλάζει. Τι είναι, ας πούμε, η συντακτική εθνοσυνέλευση? Γιατί είναι δύσκολο να γίνει? Πώς θα γίνει, άμα δεν το θέλει ο κόσμος, πώς θα γίνει τέτοιο? Επειδή το θέλω εγώ και εσείς εδώ, η παρέα μας και άλλοι, δεν γίνεται συντακτική εθνοσυνέλευση. Πρέπει να προκληθεί η λαϊκή απέτηση για αλλαγή του συντάγματος. Βέβαια. Μόνο έτσι θα αλλάξει το Σύνταγμα. Αλλιώς, κοίταξε, αλλάζει επαναστατικά. Μέσω ενημέρωσης όμως. Ενημέρωση σε συνεχή. Από τα ΜΜΕ, από το διαδίκτυο. Κοίταξε, αυτή την ώρα δεν θα μπορούσαμε να το κουβεντιάζουμε καν αυτό το πράγμα, εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Έτσι, για να λέμε την πραγματικότητα. Διότι τα ΜΜΕ είναι τοποθετημένα. Είναι τοποθετημένα και δεν θέλουν να αλλάξει κάτι. Δεν θέλουν να αλλάξει κάτι. Επομένως δεν αλλάζει. Το διαδίκτυο όμως σήμερα δίνει μια μεγάλη ευκαιρία ενημέρωσης του ενός μεγάλου ποσοστού πληθυσμού. Ναι. Τώρα μια ερώτηση. Εάν θα λέγατε σε ένα παιδάκι την ιστορία του ελληνικού συντάγματος από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ναι, μέχρι σήμερα, απλοποιημένα. Ναι. Δηλαδή ποια ήταν η πρώτη ιδρυτική του στιγμή, ποια ήταν, ναι, τα βασικά σκεπτικά και ποια ήταν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα, έτσι, ένα απλό σενάριο. Μέσος. Θέλετε να διακόψουμε μια στιγμή. Πρέπει να απαντήσω.
Όταν το 1843 έγινε το Σύνταγμα, είπα προηγουμένως ποια ήταν η κατάσταση και έγινε σωστά. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε όμως μια ιδιαίτερη τάξη στην Ελλάδα που λέγονται πολιτικοί, που δεν λειτουργούν όμως πολιτικά. Δημιουργούν σαν πολιτευτές, λειτουργούν σαν πολιτευτές, δεν λειτουργούν πολιτικά. Έγινε μια τάξη η οποία άλλαζε πρόσωπα, αλλά όμως παρέμενε η ίδια σχέση τους με τον πολίτη. Άλλαξε πάρα πολλές φορές το Σύνταγμά μας. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Στην κουβέντα που έκανα προηγουμένως και με τον άνθρωπο που μίλαγα, του είπα, ξέρετε εσείς που έχετε μια διεθνή, ας πούμε, επιβολή, ότι το πολιτικό σας δικαίωμα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε ο προπροπάπος σας. Και ο προπροπάπος του πήγαινε μέσα στην, στο παραβάν και έβαζε ένα σταυρό σε κάποιο ψηφοδέλτιο που μάλλον δεν έβαζε, έριχνε το ψηφοδέλτιο που του είχαν δώσει στην τσέπη του με το σταυρό και πήγε και το έριχνε. Σήμερα έχουμε προχωρήσει στο ότι δεν μας το δίνουν το ψηφοδέλτιο σταυρωμένο, το σταυρώνουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η πρόοδος, δεν υπάρχει καμιά άλλη αλλαγή. Όλα τα χρόνια τα συντάγματα που αλλάξανε μπορεί να άλλαξαν όσο αφορά αν έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία ή κοινοβουλευτική προεδρική προεδρευωμένη δημοκρατία ή αν η δικαιοσύνη, οι πρόεδροι των δικαστηρίων θα ορίζονται από τον Υπουργό ή από τη Βουλή ή όχι. Η σχέση του πολίτη όμως με την πολιτεία δεν άλλαξε ποτέ. Και αυτό πρέπει να το νιώσουν τα παιδιά ότι πρέπει να αλλάξει. Όλες οι άλλες ενδιάμεσες αλλαγές, θα το ξαναπώ, είναι όσο αφορά το πώς λειτουργούσε αυτή η ξεχωριστή τάξη των πολιτικών, η οποία έχει το αλάθαστο, κατά την άποψή της, όπου ο πολίτης το μόνο δικαίωμα που έχει για τα λάθη τους είναι να τους καταργεί την επόμενη εκλογή. Δεν μπορεί να διορθώνει τα λάθη τους, απλώς τους καταργεί, τους καταψηφίζει. Και ακόμα... Κατόπιν εορτής. Ότι... Κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής, ναι, και αυτό λέω, δεν διορθώνει τα λάθη τους. Δεν έχει κάνει τίποτα. Και ακόμα ότι ο ίδιος ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα έκφρασης. Αυτοί έχουν τη θεία φώτιση. Μόλις γίνονται βουλευτές, αυτόματα ό,τι πούνε, λέει, το λέει ο λαός. Δεν έχει καμιά απόδειξη που το λέει ο λαός. Εγώ έχω ακούσει πράγματα που λέει ο λαός, που ο λαός είναι όχι αντίθετος, αλλά γαλεί τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν το λέει ο λαός. Έχει ο το, του την έχει δώσει ο λαός όμως το, την εξουσία, το εξιοδότησε αυτήν να μπορεί να τον επικαλείται. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Οπότε για σας το θέμα, ας πούμε, της διάκρισης των εξουσιών είναι ένα επουσιώδες θέμα. Καθόλου. Κέριο. Τι λες τώρα. Κεριότατο το θέμα. Οπότε... Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία εάν δεν αλλάξουν δεν ισχύσει η διάκριση των εξουσιών. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας πρωθυπουργός ο οποίος να κάνει τους νόμους που τον βολεύουν για να ενωμοποιεί τον εαυτό του και να κάνει ό,τι θέλει. Εκτελεστή εξουσία σημαίνει ότι λειτουργεί με συγκεκριμένους νόμους. Όχι ότι κάνει τους νόμους. Ναι, οι προτάσεις δικές μου είναι ότι πρέπει να υπάρχουν δύο, να υπάρξει στην Ελλάδα και γερουσία. Να περιοριστούν οι βουλευτές κάτω από 200 και να υπάρξει και μια γερουσία 30 ανθρώπων η οποία αν δεν εγκρίνει τον νόμο να μην εφαρμόζεται. Ή αν θέλεις επειδή σε απασχολεί να γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελβετία. Στην Ελβετία δεν ισχύει κανένας νόμος αν δεν γίνει δημοψήφισμα. Όποιος και νόμος και να ψηφιστεί από τη Βουλή, το οποίο σε αφορά όλα τα καντόνια, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να ισχύσει. Δηλαδή τον εγκρίνει ο λαός, το σύνολο του λαού. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοια, τουλάχιστον έχουμε μια γερουσία και βεβαίως η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει να ανήκει ή στη γερουσία που νομοθετεί ή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος να μεταθέτει, να διορίζει, να αυξάνει μισθούς, να κατεβάζει μισθούς, να διορίζει σε διοικητικές αμοιβόμενες θέσεις κτλ. Πάμε προς το ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα το συγκεκριμένο. Μέσα σε ένα βιβλίο σας βρήκα μέσα σε μία σελίδα μία πρόταση από το άρθρο ΤΑΔΕ που έδειχνε πώς γίνεται η διάκριση, αλλά επίσης παρακάτω επισημαίνεται και άλλα δύο σημεία από το άρθρο 90,2 ας πούμε, που δείχνει το πόσο αυτοαναιρείται η διάκριση. Ναι, στο σύνταγμά μας. Ακριβώς. Αυτό θα ήταν σιγά σιγά η κατεύθυνση που θα ήθελα να μπούμε, δηλαδή το αν θέλουμε να, κατά
δεν νομίζω ότι έχει απαντηθεί ακριβώς και όλα αυτά. Δεν πειράζει, είναι η θέση που δεν το κάνει. Δηλαδή δίνει μια έμφαση που ότι ας πούμε αν πάμε να πούμε ότι ενημερώνουμε την κοινή γνώμη με κάποια απλά και πρακτικά πράγματα, δηλαδή επισημαίνουμε σημεία μέσα από το Ελληνικό Σύνταγμα, από τα οποία μπορούν να κάνουν και πολύ εύκολα μια αναγωγή με το κοινωνικό αποτέλεσμα που δημιουργεί. Δηλαδή το πώς υπάρχει αυτή η πρόταση, αλλά και το πώς την επηρεάζει η πρόταση παρακάτω, σημαίνει άρα ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας αυτό. Που, κάτι που μπορείς και το νιώθεις και βλέπεις πώς επηρεάζεται ακόμα και η καθημερινότητά σου. Αυτό είναι κάπως και το πλαίσιο που έχω βάλει για τη συνεργασία μας τον κύριο Δημητροκαλίνη και καταλαβαίνω ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε πολλούς τρόπους, αλλά σε πρώτη φάση του έχω ζητήσει τη βοήθειά του στο να ξεκαθαρίσουμε ίσως κάποια σημεία που θα επισημαίναμε για να βγουν με πολύ απλή. Μας έχει ήδη δώσει κάποια σημεία. Μας έχει ήδη δώσει και έχω και εγώ ήδη σημειώσει, αλλά... Αυτή η διαδικασία είναι σίγουρα καθοριστική για την ας πούμε, αλλαγή του συντάγματος, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί αυτή η διαδικασία εν πωλής περιέχει την ανάγκη της γνώσης. Δηλαδή, εάν δεν ξέρει ο Έλληνας ότι ο Ιταλός έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τον βουλευτή του, κάπου πρέπει να το μάθει πρώτα, ας πούμε, για να τον πείσεις να το απαιτήσει για αυτός. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που τώρα το θέμα είναι το εξής. Πώς μπορείς αυτή τη γνώση να τη μεταφέρεις με τον απλούστερο τρόπο, διότι βεβαίως δεν πρόκειται κανένας να κάτσει να διαβάσει χίλιες σελίδες που έγραψα εγώ, γιατί όποιος τις διαβάσει θα μισήσει το Σύνταγμα όπως το μισώ κι εγώ. Που το μίσησα αφού είχα βρει όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλιώς ήμουν ένα θειασότης του μέλλοντος. Αν οι Έλληνες μισούν το βιβλίο, η πιθανότητα οι περισσότεροι Έλληνες να διαβάσουν το βιβλίο είναι μάλλον μικρή. Μα αυτό λέω, όχι μάλλον μικρή, δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο το οποίο λέει η Μέρη και το οποίο εγώ θεωρώ καθοριστικό. Αλλά αυτό... Και εμείς δεν το έχουμε διαβάσει. Δηλαδή, και εγώ λέω τώρα έχω διαβάσει ένα από τα τρία. Δηλαδή, ναι. Να σας πω κάτι. Διαβάζουμε. Είναι τρόπος προσέγγισης. Το σύνταγμα που έχουμε είναι ένα κείμενο συγκεκριμένο. Ναι. Έτσι. Μπορούμε να πιάσουμε το κείμενο αυτό και να το ξεψηρίσουμε. Αλλά το ίδιο το κείμενο αυτό στο τέλος λέει ότι όποιος προσπαθήσει ας πούμε, να το παραβιάσει, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα με κάθε μέσο να σε κυνηγήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πόσες φορές όταν έγραφα τα βιβλία αυτά και πρόκειτο να τα δημοσιεύσω, σκεφτόμουν ότι μπορεί να βρεθώ στη φυλακή. Με απόλυτη συνείδηση ότι στρέφομαι εναντίον του συντάγματος. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το είχα πάρει, την είχα πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, είχα πάρει την απόφαση και είπα εντάξει, να πάω στη φυλακή, δεν πειράζει. Προηγουμένως που συζητάγαμε για το ζήτημα εξουσία, κόμμα, κυβέρνηση, που είναι τρία διαφορετικά πράγματα τα οποία μπερδεύονται, ας πούμε, βλέπαμε αυτό. Πώς το κόμμα, ενώ πρέπει να είναι δημοκρατικό κατά κάποιο τρόπο, για να είναι δημοκρατικό πρέπει να του δίνουμε και τη δυνατότητα να μην είναι. Ναι. Αυτό είναι δημοκρατία όμως. Όχι να μην το δίνουμε λοιπόν, τη δυνατότητα να δίνουμε ένα σύνταγμα στο Δήμο να αποφασίσει τι θέλει να είναι. Μισό λεπτό. Ένα σύνταγμα το οποίο δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσεις είναι αντιδημοκρατικό. Ναι, από τη φύση. Έχει και αυτή την. Το δικό μας το σύνταγμα έχει και αυτή την αντιδημοκρατικότητα. Βέβαια, να το αμφισβητήσει θα λέμε πάντα ο λαός, έτσι. Ναι. Το πώς αλλάζει. Ναι. Μα οποιοδήποτε. Ο λαός το καθορίζει, ο λαός το αλλάζει. Σας λέω, οποιοδήποτε. Αυτό, το συμβόλαιο. Τι να κάνουμε, περιλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού, όχι κάποιες ομάδες. Ναι, πάντως για μένα ούτως ή άλλως το βασικό είναι αυτό, να αισθανθούν οι άνθρωποι ότι αυτά τα ερωτήματα και οι ποιότητες που πιάνουν, ό,τι διασφαλίζει το Σύνταγμα, ότι είναι μέσα στο πλαίσιο και της δικής τους κατανόησης. Το ίδιο το, σύνταγμα, το ίδιο το κείμενο του Συντάγματος είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτο, ακόμη και για ανθρώπους ότι θέλουν να καταλάβουν σε ποια ερωτήματα απαντά, τι προλαμβάνει, τα λοιπά. Δεν είναι προφανές. Είναι καρπός μιας μεγάλης παράδοσης κειμένων. Οπότε το να το διαβάσει οποιοδήποτε δεν αρκεί και χρειάζεται να υπάρξει μεγάλη δουλειά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζω ότι αυτή η δουλειά έχει να κάνει και με πρακτικά παραδείγματα και με μια να το εντάξουμε μέσα στην ιστορία και να φύγουμε από τη δαιμονοποίηση, δηλαδή το να καθόμαστε να μουτζώνουμε τους πολιτικούς
δεν βοηθάει. Δεν κάνει τίποτα. Μόνο, οπότε, αλλά είχαμε ένα τέλειο παράδειγμα, κατά το οποίο όμως καταλάβαμε και από πού γεννάται αυτό το πράγμα, το να, από τη στιγμή που δεν μπορείς να παρέμβεις δημιουργικά στην πολιτική, τελικά στην ουσία το μόνο που σου μένει να παρέμβεις είναι... Ναι. Ο δημιουργικός αγώνας ματαιώνεται εκ των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δεις αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δεις αυτό. Το πρώτο στάδιο για να κινητοποιηθεί οποιοδήποτε είναι η αγανάκτηση. Θα περάσεις από αυτό το στάδιο. Δεν αν μείνεις εκεί, είσαι κολλημένος. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα σας προτείνω το εξής. Επειδή θα επιμείνω ότι γνώση που εσύ έχεις συνειδητοποιήσει καλά, δεν μπορείς να μεταδώσεις γνώση. Αυτές όλες οι λόγοι που βγαίνουν που είναι περίπλοκοι σημαίνει ότι αυτός που τα λέει τα έχει περίπλοκα μέσα του. Εάν εσύ έχεις νιώσει την αλήθεια, η αλήθεια λέγεται πολύ εύκολα και μεταφέρεται, μεταδίδεται. Εγώ έχω κάνει πάρα πολύ υλικό έτοιμο επάνω σε αυτά τα πράγματα. Και λέω η έτοιμο που είναι, ξεκινάει από μία σελίδα, 2,5 σελίδες, 6,5 σελίδες, 30 σελίδες, 70 σελίδες, 1,000 σελίδες. Η πρόταση που σας κάνω, εάν θέλετε, είναι να πάρουμε το κείμενο, να σας δώσω το κείμενο των 30 σελίδων. Να κάνει τον κόπο ο καθένας σας να διαβάσει αυτές τις 30 σελίδες. Εγώ έχω μετά το κείμενο των, αν θέλετε, των 6,5 σελίδων. Να κάτσουμε μετά, αφού όμως έχετε διαβάσει 30 σελίδες, δεν είναι πολύ, να κάτσουμε μετά και να πιάσουμε μία-μία θέση που λέω εκεί, το πρώτο είναι η διάκριση των εξουσιών, και να κουβεντιάζουμε μεταξύ μας αν αυτό το υιοθετούμε ή όχι. Αφού το υιοθετήσουμε και έχουμε πράγματι πιστέψει σε αυτό, ή με εγώ είναι και καλά αυτό που γράφω εγώ, αυτό που θα βγει από την κουβέντα, έτσι. Αυτό να ψάχνουμε μετά το πώς θα το δώσουμε στους άλλους, που θα έχεις περάσει εσύ ίδια από τη διαδικασία αυτή, να το νιώσεις. Εκεί θα βρεις πιο εύκολα τον τρόπο που μπορεί και ο άλλος να προσεγγίσει χωρίς να διαβάσει τις 30 σελίδες. Αυτό το χωρίς είναι το πρόβλημα. Όχι, εντάξει, μα γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά δεν μπορείς εσύ να φτάσεις εκεί να λες ότι θα το μεταδώσω, αν ο ίδιος δεν το έχει καταλάβει. Άρα λοιπόν θα πρέπει εσύ τουλάχιστον να διαβάσει αυτές τις 30 σελίδες. Κύριε Δημητροφέ, μου ένα πράγμα και συγγνώμη που σαν μιλάω. Αλλά εδώ έχουμε το εξής ζήτημα, το οποίο είναι σχεδόν πρακτικό. Ναι. Το οποίο είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με έναν τρόπο πηγαίο, υπάρχουν πολλοί πυρήνες οι οποίοι ασχολούνται με τον Α ή τον Β τρόπο γύρω με αυτό το ζήτημα. Οι προσεγγίσεις δεν συμπίπτουν. Εν τούτης, είναι όλες απαραίτητο να μην αποκλειστούν και να ενδυναμωθούν. Ως εκ τούτου, ενώ εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτή την ιδέα, εάν θα κάνω κάτι, θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπίπτουν με την δικιά μας γνώμη, τουλάχιστον στην αρχή, στην πρώτη στιγμή, να αισθανθούν ότι τους αφορά και να μπορούν να καθρεφτιστούν μέσα σε αυτήν. Οπότε, το πρώτο μου μέλημα είναι, πρώτο, να καταλάβει η κοινή γνώμη, οι άνθρωποι που εγώ θα προσπαθήσω να συναντήσω, ότι υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα να αλλάξει το Σύνταγμα. Και δεύτερον, το οποίο απορρέει από αυτά, να τους δώσω μια εικόνα, ένα αφήγημα για το τι είναι αυτό το Σύνταγμα, από πού έρχεται, και ότι δεν υπάρχει κάποιος κακός ή κάποιος καλός, απλά υπάρχουν, δεν υπάρχουν συναισθήματα να διαχειριστούμε, αλλά ένα πρόβλημα το οποίο έχει λύσεις. Οπότε δεν θα μπορούσα να πάρω δημόσια πριν κάνω αυτή τη δουλειά μια θέση η οποία να λέει πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Γιατί τότε άνθρωποι που είναι σύμμαχοί μου εν δυνάμει θα αισθανθούν. Κατάλαβα τι λες, αλλά εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν λέω ότι λέτε αυτό. Απλά... Αυτό που λες εσύ, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω το εξής, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, επειδή εγώ τις παρακολούθησα με μεγάλο πάθος, ελπίζοντας ότι αυτές οι κινήσεις θα βγάλουν πάνω, είναι ζήτημα αν υπάρχει μία η οποία έχει κάποιες θέσεις. Όλοι οι άλλοι μιλάνε για την ανάγκη της αλλαγής του Συντάγματος. Άλλο να μιλάς για την ανάγκη και άλλο να ξέρεις τα σημεία που πρέπει να αλλάξεις. Αυτή, παραδείγματος χάρη, την εικόνα που σου είπα εγώ για τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να γίνει και θα αλλάξει, διάβασε όσα θέλεις και πες μου να τον έχει αναφέρει ένας. Που αυτό είναι το πιο βασικό. Και ξέρεις γιατί? Οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν κάτσει. Θυμάστε πώς ξεκίνησα την κουβέντα μου. Ξεκίνησα διαβάζοντας
δεν θυμάμαι, ήταν 700-800 σελίδες, παραπάνω από 600, σίγουρα ήταν χοντρά βιβλία τέτοια. Συνταγματικό δίκαιο. Γιατί ήθελα να μάθω. Γιατί ήθελα να νιώσω ότι αυτό που λέω, ναι, είναι πραγματικό. Και δεν ρητορεύω. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότερες κινήσεις σου λέω και εγώ, κάτσε και διάβασε και πες μου ότι να, αυτοί έχουν κάνει τότε πρόταση. Ακόμα και στην ελευθεροτυπία τώρα που είναι μεγάλο βήμα αυτό της ελευθεροτυπίας και θα μιλήσουμε γι' αυτό, θύμισε μου, δεν μην το ξεχάσω. Ακόμα και εκεί, βλέπεις ας πούμε κάθονται και γράφουν που υποτίθεται ελευθεροτυπία και πέστε μας τι πρέπει να γίνει. Και γράφουν, πρέπει να αλλάξει αυτό, όχι να πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να αλλάξει διότι τούτο, διότι εκείνο, διότι άλλο, το διεφθαρμένο καθεστώς κλπ. Δεν δίνει τίποτα. Ο λαός έχει νιώσει πολύ καλά το διεφθαρμένο καθεστώς. Και το νιώθει κάθε μέρα. Προτάσεις πρέπει να του δώσεις. Είναι η ίδια κουβέντα αυτή που έκανα που σου είπα. Θέλω λίγο να τον πειράξω. Ναι. Τυχαίνει, δεν κατέχω ακριβώς το υλικό του κ. Δημητοκάλη, γιατί τώρα έχω ξεκινήσει να διαβάζω, το διαβάζω και όλες βράδια, τελειώνοντας τη δουλειά. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος που προσεγγίζει κάποια σημεία, τα οποία όντως είναι τόσο διαφορετικής νοοτροπίας, που δεν σου ξυπνάνε τις αντιστάσεις που σου ξυπνάει όταν διαβάζεις το νέο σύνταγμα.net, το αν να γίνει αυτό ή αν να γίνει το άλλο. Γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, εγώ έτσι όπως το λέω, είναι σαν να το προσεγγίζεις μέσα από συναισθηματική ευφυΐα ή από υπαρξιακή κατάσταση του συντάγματος και όχι από α ή β, άρα προτείνω γάμα. Αυτό απλά δεν είμαι σε θέση να σας το κάνω πιο σαφές, δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε. Απλά επειδή έχει τύχει και έχω διαβάσει κάποιο, έχω νιώσει σε σημείο ότι δεν μου ξυπνάει τις αντιστάσεις, γιατί εγώ σηκώνω πολύ εύκολα αντιστάσεις και γι' αυτό δεν έχω δεχτεί να υπογράψω κανένας προκήρυξη από όλων αυτών που μου λένε και όλα αυτά. Δεν μου ξυπνάει αντιστάσεις και αν θα μπορούσε κάποιος να το πει είναι αυτό, ότι έχει μια υπαρξιακή προτάσεις για τον τρόπο του είναι του συντάγματος. Και όχι προτάσεις οι οποίες θα βρεθεί κάποιος να σου πει και γιατί να είναι έτσι, να είναι κάπως αλλιώς. Δηλαδή, το να πεις ότι χρειαζόμαστε πολιτικά δικαιώματα, για παράδειγμα, γιατί έχουμε ναι μεν ατομικές ελευθερίες, αλλά δεν έχουμε πολιτικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία αυτό, στην Αγγλία αυτό, στη Γαλλία αυτό, εδώ δεν έχουμε κανένα από αυτά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι πρόταση, κάνεις πρόταση. Διευρύνεις λίγο και τον ορίζοντα, γιατί του δείχνεις και επιλογές που έχουν άλλοι συμπολίτες του στην Ευρώπη και ο Έλληνας δεν τις έχει. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ότι υπάρχει αντιπρόταση. Δεν είναι και κανείς να πει όχι να μην έχουμε πολιτικά δικαιώματα, π.χ. Μέχρι τέτοιο σημείο πρόταση. Τώρα, περί πάμε προεδρική δημοκρατία ή πάμε αμεσοδημοκρατία, τέτοια πράγματα, αυτά τα απορρίπτω κι εγώ. Αλλά τέτοιου είδους προτάσεις, πρακτικές, πάμε να κάνουμε τα κόμματα να έχουν καταστατικό, να μπορούν να έχουν διαφάνεια. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον συνεταιρή σου, έστω και πολιτικά. Αλλά θα σου δώσω εγώ τις προδιαγραφές. Εγώ το βρίσκω κάπως περίεργο. Μα εσύ, αυτή τη στιγμή εσείς, ας πούμε, προτείνετε συνεταιρισμού σε κάποιους. Όχι. Ή θέλετε να ενημερωθείτε εσείς και να ενημερώσετε άλλους. Άλλο λέω. Δηλαδή, όταν εγώ είπα αυτό το πράγμα, εννοώ ότι θα βγείτε και θα προσυπογράψετε, ας πούμε, τις δικές μου τις απόψεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι. Όταν υπάρχει διαμόρφωση, υπάρχει καλλιέργεια. Δηλαδή, αυτοί εδώ είσαστε πέντε άτομα. Πέντε άτομα να νιώσετε πραγματικά πρέπει να γίνει. Διότι σε αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε. Ως ελευθέως. Ναι. Προβληματίζεστε. Ναι. Θα πρέπει να μάθετε όμως. Και όταν θα μάθετε εσείς, θα μάθουν και άλλοι παρακάτω. Τώρα, το τι θα αποφασίσει μετά ο λαός των 10 ατόμων ή των 10 εκατομμυρίων, να έχει ιστορία. Αλλά πρέπει να μάθεις. Είναι λύση η επιστροφή στην απλότητα όσον αφορά το Σύνταγμα ως κείμενο και ως λειτουργία. Γιατί ναι, μεν πρέπει να διαβάσουμε, δεν λέω ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Εμένα... Αλλά το να πηγαίνουμε πάντα σε συνταγματολόγους και ειδικούς προκειμένου αυτοί να ερμηνεύσουν πώς λειτουργούν τα δικαιώματά μας, το βρίσκω προβληματικό. Τι λέτε? Δεν μπορείς όμως, κοίταξε, δεν μπορείς, εάν δεν διαβάσεις, ξανά θα πω, να μπεις και όταν δεν θα διαβάσεις εκεί τις συγγραφές, σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, να έχεις μια μικρή ιστορία και μια μικρή περιγραφή και μέσα εκεί να τοποθετήσεις. Αυτή που λες την απλότητα, παραδείγματος χάρη, στο Σύνταγμα μέσα έχει για την τοπική αυτοδιοίκηση τρεις παραγράφους. Οι οποίες, βέβαια και ούτε αυτοί τηρούνται. Το Σύνταγμα της Ιταλίας έχει 25 άρθρα. Το Σύνταγμα που για την Ελλάδα στο κόμμα αναφέρει μία γραμμή ότι το ανατίθεται η Αθήνα,
για την λειτουργία της Βουλής, τον κανονισμό της Βουλής, έχει μέσα, ξέρω, καμιά εικοσαριά άρθρα. Δηλαδή, αυτό που είπε στην απλότητα, εδώ δεν είναι, είναι η ουσία να μπει μέσα. Η απλότητα είναι δύσκολη ιστορία, γιατί για να καταγράψεις την απλότητα πρέπει να μπει στην ουσία. Διότι αλλιώς μπαίνεις σε λεπτομέρειες, πρέπει να κάνεις τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα όμως αυτά τα πράγματα, εάν δεν διαβάσεις, ξανά θα το πω, να μπορείς να παίρνεις το λόγο και να έχεις άποψη. Πρέπει να κάνεις να διαβάσεις. Αυτό που εγώ προς το παρόν σας πρότεινα είναι μια συμπυκνωμένη γνώση, την οποία βεβαίως εσείς θα την σκαλίσετε, μπορεί να θέλετε να διαβάσετε παραπάνω. Εγώ είπα, ξεκίνησα από τη μία σελίδα και είμαι μέχρι τις χίλιες. Ανάλογα από θέλει ο καθένας. Και ο καθένας διαμορφώνει απόψεις. Αν με δεις εδώ πέρα, εδώ μέσα στο βιβλίο, όταν μιλάνε για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το άρθρο, ας πούμε, το 2002, λέω, τι είπε η Νέα Δημοκρατία, τι είπε το ΠΑΣΟΚ, τι είπε ο Συνασπισμός, τι είπε το ΚΚΕ. Γράφω μέσα στα βιβλία τι λένε οι άλλοι ξένοι συγγραφείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και μετά εκφράζω απορία. Και γιατί να μην μπορώ και εγώ, ρε παιδιά, να το κάνω αυτό παρά να μπορεί να το κάνει μόνο ο Ιταλός ή μόνο ο Δανός. Γιατί στη Δανία χειρίζεται το 35% του προϋπολογισμού η τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ελλάδα χειρίζεται. Γιατί στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα η τοπική αυτοδιοίκηση, όποια απόφαση μπορεί να αναιρείται από τον Υπουργό μέσω του Καλλικράτη ή του προηγουμένου του Καποδίστρια, έχω αρθρογραφήσει απάνω σε αυτά ατέλειωτες φορές, ότι υπάρχει διαδικασία ενώ ο Δανός Υπουργός δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να μπει μέσα σε μια απόφαση μιας πόλης δανικής ή της Ιταλίας. Να σκεφτούν στη Ρώμη η κυβέρνηση ότι θα αλλάξουν κάτι που έχει αποφασίσουν, έχουν αποφασίσει στην Νάπολη η Ναπολιτάνη. Ούτε το διανοούνται. Αυτά όμως όλα τα πράγματα, ξαναπώ, είναι γνώση, παιδιά. Πρέπει να κάτσεις να έχεις μια γνώση για να βγεις μετά και να το παράδειγμα πειλάς. Όμως δεν είναι ανάλογο. Συγγνώμη. Αυτό τίποτα άλλο. Ωραία, λέγε, δεν με πειράζει. Δεν έχουμε. Αυτό το οποίο συνδέει και τους δύο, και τη γνώση και την ανάγκη μη απόρριψης οποιοδήποτε συνομιλητή, έχει να κάνει την αφήγηση. Δηλαδή, και θέλω απλά σε παρένθεση, όταν λέμε ρητορική, το έχουμε ταυτίσει στο μυαλό μας, ναι, με τον ωραίο λόγο, με την γενολογία, την αερολογία. Ενώ κατά βάση, αν δεις τη ρητορική και τη διαλεκτική. Το είπες προηγουμένως στην αρχή, εσύ την επιχειρηματολογία. Μπράβο. Ως ένα συγκροτημένο τρόπο αντίληψης της γλώσσας και πώς μέσω της γλώσσας μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, αλλάζει η οπτική μας. Και ένα κομμάτι της γλώσσας είναι η αφήγηση. Και πώς μπορείς να χτίσεις μια αφήγηση η οποία θα μεταφέρει τη γνώση, αλλά με έναν τρόπο απλό και έναν τρόπο κατανοητό, χωρίς να προσβάλλει, χωρίς να. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ένας πολύ οπτικοποιημένος, σε μένα απλός τρόπος, είναι αυτό που είχα δείξει στη Μέρη, το In Plain English. Ήταν μια σειρά από βίντεο μιας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία πήρε μια σειρά από έννοιες του web, δηλαδή τι είναι το Twitter, τι είναι το Facebook, τι είναι το ένα, αλλά έχει κάνει και αντίστοιχη δουλειά για το πώς λειτουργούν τα δάνεια, πώς λειτουργεί. Και με έναν πολύ απλό, προσιτό και καθόλου απαιτητικό γραφικό τρόπο, δηλαδή είναι βασικά με σχηματάκια που τα κινούν το εξπόψο, το κινούν δάχτυλα. Μέσα σε δύο λεπτά έχει πιάσει την ουσία του τι είναι το Facebook. Τι είναι και πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις. Εγώ λοιπόν αυτό που οραματίζομαι και νομίζω αν έχει κάποια αξία η δικιά μου παρουσία εδώ πέρα, είναι με ποιον τρόπο η γνώση που υπάρχει, που είναι γνώση αρκετά συγκροτημένη και βαθιά και πλατιά, μπορεί να μεταφερθεί με έναν τρόπο απλό, κατανοητό και μη προσβλητικό. Και σε αυτό μπορώ νομίζω ότι μπορώ να αφαιρέσω τις αιχμές, τις άσκοπες αιχμές με ένα είδος επιμέλειας. Μπορεί να έχει μια σειρά από βίντεο τα οποία θα οδηγήσουν στην ενημέρωση ως πρώτο βήμα αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να καταθέσω. Το θέμα αυτό που θες να καταθέσεις εσύ, εγώ ήρθα για αυτό το ρόλο εδώ. Αλλά για να παίξω αυτό το ρόλο, γιατί για αυτό το ρόλο με κάλεσε η Μέρη, ή μάλλον δέχτηκα την πρόσκληση της Μέρης. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Η διαφορά όμως ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται, χρειάζεται ένα διάλογο για αυτό όλα τα πράγματα.
Είναι δουλειά που εγώ δεν μπορώ να την κάνω. Την κάνετε εσείς με την έννοια ότι εγώ εύκολα θα έπαιρνα τι έκανε η ιδιωτική επιχείρηση, τι έχει κάνει άλλος. Θα πάρω το ίδιο μοντέλο αυτό, να το προσαρμόσω εδώ πέρα και να βάλω το δικό μου σκεπτικό, τα δικά μου λόγια, α το πω έτσι, την ίδια εικόνα. Αυτό όμως θα ξαναπώ, για να μπορούμε να συνεργαστούμε αποδοτικά, πρέπει οποσδήποτε να καταβάλλετε κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται. Το είδαμε. Αυτό έχουμε. Δεν γίνεται. Όταν ήμουν υπεύθυνος οργάνωσης, τέλος πάντων πολύ μεγάλης οργάνωσης, ερχόταν στην αρχή διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ερχόταν εθελοντές. Εγώ ερχόταν, ξέρω, άνθρωποι που ήταν επιστήμονες, που ήταν αυτοί. Πολύ ευγένεια, τους αντιμετώπισα, κοβέδιαζα μαζί τους, θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να δείξουμε. Έβαζα εγώ έμεσα κάποια πράγματα, έβλεπα ότι, ξέρω, δεν απαντούσαν, εγώ από ευγένεια δεν έλεγα τίποτα, όπου πέρασε κάποιος καιρός και κατάλαβα ότι εγώ έχανα το χρόνο μου με αυτούς τους εθελοντές. Αυτοί οι εθελοντές ερχόταν εκεί πέρα και μου τρώγανε το δικό μου το χρόνο. Όπου μετά από λίγο καιρό, λοιπόν, όποιος ερχόταν και μου έλεγε, του έλεγα πόσες ώρες διαθέτεις τη βδομάδα. Αφού μου έλεγε ότι διαθέτει τουλάχιστον 4-5 ώρες, μετά καθόμουν και μιλάγα μαζί του. Από την ώρα που αυτός ερχόταν απλώς για να μου εκθέσει τις ιδέες του, δεν ήταν κακό, αλλά μου τρώγε το χρόνο πραγματικά. Λοιπόν, γι' αυτό λέω τώρα και εδώ ότι χρειάζεται εσείς να διαθέσετε λίγο χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είμαι σύμφωνος, το κάνουμε. Μόνο και μόνο για να συντονιστούμε. Δεν είναι μόνο. Εγώ θα σας στείλω, θα βρω το κείμενο και θα σου στείλω. Θα κάτσω να διαλύω, γιατί θα σου βράδυ κάθομαι λίγο και δούλευα λιγάκι. Να σου βρω στο email σου ένα κείμενο. Το στέλνει στα παιδιά να κάτσουν να διαβάσουν μια πρώτη ιδέα, να έχουν απλά. Το προβληματισμό είναι, δεν είναι αυτά που λέω τώρα για να απλώ να προβληματιστείτε λιγάκι. Δεν πρόκειται να κάτσουμε να κάνουμε εξετάσεις. Και στη συνέχεια να μπούμε, εγώ θα το ξαναπώ, να ξεκινήσουμε με μια σειρά, διότι αν σκόρπια λέμε τι θα περάσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε με μια σειρά μεταξύ μας, όπου εσείς, ξανά θα πω, τη δική σας την αντίδραση, του Αλέξανδρου, του Μανώλη, του Αμιανού, τη δική σου, να προηγηθεί αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ μες στο μυαλό μου τώρα έχω ένα κορμό που ξεκινάει από τη διάκριση των εξουσιών. Okay. Μπορεί όμως αυτό να είναι το τελευταίο που να γίνει, γιατί είναι το πιο βαρύ, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Ή και αυτό που παίζει κιόλας κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν. Αυτές οι 30 σελίδες που αναφέρω, αυτά είναι στην ουσία σημεία που έχετε εστιάσει και απλά τα έχετε αποδώσει που λέτε σε 9 σελίδα, σε 30 σελίδες, σε 1000 σελίδες. Τα ίδια πράγματα. Την προβληματική του σημείου. Σε σύντομη... Το πρώτο είναι, ξέρω εγώ, έχω ένα κείμενο το οποίο είναι. Τι θέλουμε, ρε παιδιά, να αποφασίζει ο τάδε ή ο τάδε, ας πούμε. Θέλουμε να ψηφίζουμε μια φορά ή δύο φορές. Δηλαδή, ερωτήσεις που οδηγούν, που προκύπτουν από, σε αντιπαράθεση με το Σύνταγμα. Και στη συνέχεια, εγώ προτείνω, εμένα, κοίταξε τα κείμενά μου αυτά όλα εδώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν είναι κείμενα σοφίας μου. Είναι αντιγραφές, θέσεις που απλώς εγώ τις έχω. Βάλει στην Αθήνα, σας λέω τι είπε το ένα κόμμα, τι είπε το άλλο, τι είπε το άλλο συγγραφέα, τι είπε ο άλλο συγγραφέα, τι συμβαίνει εκεί. Δεν τα γέννησα εγώ αυτά. Δηλαδή, οι προτάσεις οι οποίες κάνω εγώ δεν τις έχω γεννήσει εγώ. Είναι, σας είπα, μάζεμα από άλλα. Στην ουσία, κάνει μερικές φορές τον αναγνώστη να τις διαπιστώνει και μόνος του. Μα αυτό θέλω. Αναγνώστης είναι. Αναγνώστης σε συμφέρει. Δεν χρειάζεται και πολύ, δεν θέλει πολύ κυκλή. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να μιλάμε προς αυτή την κατεύθυνση πριν διαβάσουμε τις 30 σελίδες. Υπάρχει κάτι άλλο παράλληλα με αυτό? Όχι, εγώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει έτσι. Εγώ βασικά είχα στο μυαλό μου ότι το πρώτο πράγμα που θα έβαζα κάτω θα ήταν τα points, τα θέματα, ας πούμε. Για παράδειγμα, η λειτουργία των κομμάτων. Ναι, αυτό όμως θα εξαρτηθεί από μένα. Και εγώ δεν θέλω να εξαρτηθεί από μένα. Θέλω να έχει δική σου άποψη. Αυτό εγώ θα πω αυτό που έχω, αλλά εσύ είσαι όμορφο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ιεράρχηση των ζητημάτων. Είναι πολλά και πραγματικά εγώ νιώθω χαμένος, δηλαδή από πού ξεκινάμε και πού πηγαίνουμε. Ένα που μου έχουν αναγνωρίσει εχθροί και φίλοι είναι η οργανωτικότητά μου. Ωραία. Και ότι έχω κάνει το οφείλω στην οργανωτικότητά μου και όχι στην ούτε σοφία μου ούτε στην ηφαία μου. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό σας είπα ότι μπορώ να το κάνω και μαζί. Τέλειωσε η συνέντευξη. Κλείνει την Αθήνα για να σας πω δύο πράγματα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, δεν έχω εγώ, για εσάς. Γιατί είναι και δημοσιογράφος. Εντάξει, εγώ δεν έχω τον ενδιαφέρον. Εγώ θα σας ρώταγα
πολλά περισσότερα. Και για το πολιτίζω και για τη σπίδα και για την Ευρωπαϊκή. Ρώτα, ρώτα, ό,τι θέλεις. Ρώτα. Δεν υπάρχει λόγο να το κουράσουμε. Όχι, όχι, είμαι εδώ, δεν έχω πρόβλημα από κανένα. Απλώς είπα ότι αν τελειώσετε να πω κάποια πράγματα. Θα είναι εδώ μαζί σας άλλο ένα τέταρτο. Τι ωραία, εγώ μέχρι τις 6.30 έτσι κι αλλιώς έχω το επόμενο ραντεβού μου 6.30. Εγώ 5 ώρα πρέπει να είμαι δουλειά τη Φλαγεντία. Άρα λοιπόν, ταξινόμησε τα συγκρίγωνα. Τίποτα. Μία ερώτηση. Ποιοι είναι οι πιο καθοριστικοί τομείς της οικονομίας οι οποίοι διαπλέκονται με το πολιτικό σύστημα? Και δεν εννοώ αυτούς που ξέρουμε μόνο ή με τον τρόπο που τους ξέρουμε. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε σε αυτή τη γνώση, δηλαδή πέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις κατασκευαστικές εταιρείες κτλ. Πετρέλαια. Πού είναι αυτή η σχέση τόσο έντονη και τόσο καθοριστική? Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας οι οποίοι... Οι οποίοι καθοριστικά διαπλέκονται με το πολιτικό σύστημα. Το καθορίζουν σχεδόν. Ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό που λες, είναι η κατασκευή, μα βασικά τα δημόσια έργα βέβαια, έτσι. Τα δημόσια έργα σε όλες τις μορφές, οι δημόσιες επενδύσεις, διότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι εκεί που μπορεί να υπάρχει να υπάρχουν συμφέροντα, να υπάρχουν γέφυρες μεταφοράς, ας πούμε, συμφερόντα. Άλλο τομέα δεν μπορώ να δω, ας πούμε. Γενικά, δηλαδή θα απαντώ μονολεκτικά, αλλά εκεί είναι. Και βέβαια τα δημόσια έργα, τα οποία πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν τόση σημασία. Η διαφθορά, η μεγάλη και η διαπλοκή ξεκίνησε μετά. Γιατί? Διότι στους παλιούς προϋπολογισμούς Ελλάδος για τα δημόσια έργα διατίθεται ένα 5%. Υπήρχαν σταθερές δαπάνες, ας πούμε, ήταν για τα σχολεία, για τις μισθούς, για τις... αυτά όλα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση δοθήκανε κονδύλια τα οποία ήταν τόσα όσο ήταν όλος άλλος προϋπολογισμός. Τα κονδύλια αυτά κάποιοι τα κατεύθυναν, το ποια έργα θα γίνουν. Αυτομάτως λοιπόν εκεί υπήρχε μια επιλογή να κάνουμε αρδευτικά έργα ή οδοποιητικά έργα. Αντίστοιχα υπήρχαν κάποιοι εργολάβοι οι οποίοι θα... Χρειάζεται την ίδια εργολάβη. Όχι. Ξεκινάει λοιπόν από την πιο ψηλή θέση, την υπουργική, να υπάρχει το Υπουργικό Συμβούλιο ή αν θέλεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επιλογών οικονομικής διαχείρισης. Mm-hmm. Τώρα το πόσο εθνικά ή όχι το έκανα αυτό, εγώ δεν θέλω να ελέγξω κανένα. Ξέρω όμως ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Όταν αυτό για να ολοκληρωθεί πηγαίνει σε ένα δεύτερο επίπεδο του Γενικού Γραμματέα ή των Διευθυντών του αντίστοιχου Υπουργείου. Έτσι είτε είναι για νοσοκομεία, είτε είναι για δρόμους, είτε είναι για οτιδήποτε. Εκεί πλέον αυτός που θα βάλει την υπογραφή του, μοιραία έχει τη βουλημία για να πάρει κάτι. Και βεβαίως ο επιχειρηματίας που είναι πάρα πολύ έξυπνος και θέλει να κάνει, ξέρει αυτά τα σκαλοπάτια και πάει. Άρα λοιπόν αυτή η μεγάλη διαφθορά που υπάρχει και που την καταγγέλλομαι, έχει ξεκινήσει από τον πλούτο που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είχα γράψει ένα άρθρο, θυμάμαι στην Αυριανή μια Κυριακή, όπου έγραφα η εκπόρνευση της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τώρα είναι πριν από, ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια, 10, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Διαγραφή σας ή μετά? Όχι, μετά. Δεν έγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν να γράψω στην Αυριανή εκείνη την εποχή. Αν και είμαι ο μόνος άνθρωπος από όλη τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ετόλμησε και πήγε στην Αυριανή. Είπα εγώ δεν μπορώ, γιατί η άποψη ήταν ότι είναι εχθρική, άρα δεν τη συζητάμε. Και εγώ είπα εγώ με τον εχθρό μου θέλω να συζητήσω, γιατί μόνο έτσι θα τον νικήσω. Οπότε πρέπει να το προβλέψουμε. Και είναι ο Γιώργος ο Κουρίς, ένα από τους καλούς μου φίλους τώρα, να ξέρεις. Δεν πρέπει να το προβλέψουμε λοιπόν μελλοντικά για ένα νέο σύνταγμα αυτό? Δηλαδή να μην πέσουμε πάλι. Έξα, υπάρχει ένα θέλουμε το θέμα της οικονομίας που είπες. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Πάρε, το είπα λίγο περιληπτικά προηγουμένως, αλλά το ξαναπώ. Πάρε τη Σοβιετική Ένωση, όχι τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε ένα λαό χωρίς κανένα ιδιαίτερο πολιτισμό πίσω του, έτσι, χωρίς τίποτα, ένα συνοθήλευμα είναι, το οποίο έχει πραγματοποιήσει ένα επιστημονικό
μια επιστημονική πρόοδο, ένα τεχνολογική, μια εξέλιξη τεχνολογίας, όχι του πολιτισμού, ο οποίος όμως έχει καθορίσει και ένα τρόπο, ένα σύνταγμα, ένα τρόπο αυτή, που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στην πρωτοβουλία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξέρω, η Αμερικάνικη Τράπεζα δεν κοίταζε τι υποθήκες έχεις να βάλεις, κοίταζε εάν η ιδέα που έχεις να κάνεις μπορεί να παράγει ή όχι. Δημιούργησαν λοιπόν μια ανοιχτή κοινωνία στην παραγωγή, στην οικονομία και απλούτησαν και βγήκαν έξω και εκμεταλλεύτηκαν τους άλλους λαούς και δημιούργησαν τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό και όλα αυτά. Αν πας στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση είχε μια χιλιετή ιστορία, έτσι. Πολιτισμού, πνεύματος, λαό υψηλού επίπεδου, ας πούμε, στην αυτή, ανεξάρτητα από τους κολλήγους που λέγαμε και τα λοιπά, ανεξάρτητα. Υπήρχε όμως ο Θοδωράκης, ο Ντοστογεύσκη, ας πούμε, και όλοι αυτοί, και πολύ πίσω είχαν μια πολύ ψηλά, και ο Τολστόη και όλοι αυτοί, είχαν νόμα ψηλό, που είχε Αμερική τέτοιους, ας πούμε, ανθρώπους τέτοιες βάσεις. Εκεί έχουμε ένα σύστημα που απαγορεύει την πρωτοβουλία. Επιβάλλει τη συλλογική εργασία. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το Σύνταγμα, και αυτό είναι ίσως είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να κατανοήσει ο ελληνικός λαός, ότι το Σύνταγμα έχει τεράστια επίδραση επάνω στην οικονομία. Διότι εάν το Σύνταγμα δεν δημιουργεί αυτό που θα το ξαναείπα προηγουμένως, σχέση εμπιστοσύνης, εάν ο πολίτης δεν μετέχει στις αποφάσεις, είναι απέναντι στην οικονομία, άρα απέναντι στην παραγωγή και το μόνο που ξέρει είναι να σου ζητάει λεφτά ως υπήκοος και όχι ως πολίτης ο οποίος σε κάνει. Αυτό είναι ένα αρκετά βαθύ θέμα το οποίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να προηγηθεί, αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κουβεντιαστεί. Okay. Αλλά κατά τα άλλα αυτό που μου είπες εσύ, οι τομείς δεν υπάρχουν, τομείς εκεί που το δημόσιο δίνει χρήματα. Ναι. Το κράτος... Έχουμε κρατικό καπιταλισμό. Το κράτος, ναι, ναι. Έχουμε κρατικό καπιταλισμό. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο. Με τους πιο απλούς τρόπους. Το θέμα είναι αν αυτό το πλούτο το δημιουργεί για το κοινό συμφέρον, για το δημόσιο καλό ή για να πλουτίσουν κάποιοι οι οποίοι στηρίζουν τους κυβερνώντες το κράτος να ξαναβγούν, να διαχειριστούν την εξουσία. Θέλω μια διευκρίνηση. Αυτές τις 30 σελίδες που λέμε, είναι 30 σελίδες ενός θέματος ή είναι του κορμού? Όχι, είναι περίπου αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν λίγο πιο διεξοδικά γράφοντας. Δηλαδή αυτά που είναι μέσα στο βιβλίο, ας πούμε, που καταλήγω σε κάποια συμπεράσματα εγώ, μην νομίζω ότι τα θυμάμαι και εγώ καλά. Τώρα πρέπει να κάτσω, ας πούμε, και να το δουλέψω λίγο το κείμενο αυτό. Μπορεί να είναι και 50, δεν ξέρω. Πάντως σε αυτό το επίπεδο. Έχω ένα 30 και ένα 50, θα δω τώρα ποιο είναι πιο έτσι αναλυτικό. Δεν είναι και σπουδαίο 50 σελίδες, διαβάστε. Ένα απόγευμα να κάτσεις, το έχεις διαβάσει. Απλά, σαν τέτοια ώρα... Όλο το βιβλίο θέλετε, αφού συνέχεια το ανεβάζετε. Κοίταξε, κοίταξε κάτι να δεις το βιβλίο αυτό. Θα σου πω κάτι, δεν υπάρχει γραμμένο άλλα βιβλία τέτοια. Ψάξε όσο θέλεις. Δεν υπάρχει βιβλίο το οποίο να ακουμπάει το Σύνταγμα όπως θα τα ακουμπάει. Όταν τα είχα στείλει τα βιβλία αυτά και το πρώτο βιβλίο ιδιαίτερα, αυτό πρέπει να σου φέρω σε ένα. Είναι σπίτι μου. Το κόκκινο. Τι εννοείται όταν λέει προστασία? Εχμάλω τη δημοκρατία. Όχι αυτό εδώ το τρίτο. Όχι. Όταν λέτε προστασία, τι εννοείται? Την εξουσία της προστασίας. Ναι, την εξουσία της προστασίας. Αυτό είναι, αποκαλύπτεται ένα φοβερό τέτοιο εκεί που καταλαβαίνεις και μέσα τι προπαγάνδα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα το οποίο ασχολείται με την προστασία την οποία νομοθετεί το κράτος για τον πολίτη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι φοιτητής πολυτεχνείου και πηγαίνω να πάρω το λεωφορείο του Γκίζη, του πολυγόνου, από το άγαγμα που είναι ο Αλέξανδρος, πώς το λένε, στην πλατεία Αλεξάνδρας. Ξεκίναγε από το πολυτεχνείο, πήγαινα εκεί. Ένας κόσμος απίστευτος να ορμάει απάνω στο λεωφορείο, να κερνιόνται, να είναι μέσα ο εισπράκτορας ο οποίος αν δεν χτυπήσει το κουδουνάκι να μην φεύγει ο οδηγός, να φωνάζει ο οδηγός, να σπρώχνονται, να κρεμιώνται, να μην μπορεί να φύγει, ένας χαμός. Αυτό γιατί γινότανε? Για να προστατευτεί ο πολίτης, μην πέσει ο πολίτης. Λοιπόν, την ίδια εποχή στο Λονδίνο τα λεωφορεία δεν είχαν πόρτες.
και δεν έχουν πια ακόμα. Και ας είναι και κρύο. Η πίσω πόρτα στα double deckers. Τι double, πάνω κάτω. Τα double deckers είναι τα πάνω κάτω. Ναι. Μόνο σε πόρτα πίσω δεν έχει. Πόρτα δεν έχει. Έχουν αντικατασταθεί πάρα πολύ από αυτά. Κατεβαίνεις ή μπαίνεις όποτε ήθελες. Αυτό ξέρεις τι σήμαινε. Ότι η πολιτεία σου έδινε την ευθύνη του εαυτού σου. Λοιπόν, στην Ελλάδα προσπαθεί η πολιτεία να σε προστατεύσει και ουσιαστικά σε κάνει όχι υπήκο, σε εχμαλωτίζει. Εντελώς. Όλα αυτά τα προστατευτικά, παραδείγματος χάρη σου λέω, εμείς είμαστε στην Άξο και έρχεται το βαπόρι, το οποίο λέει απαγορευτικό. Ποιος το είπε το απαγορευτικό? Ένας, ας πούμε, τιματάρχης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Εγώ μπαίνω στο βαπόρι, στην Άξο, και μας σταματάνε στη Σύρο. Η θάλασσα λάδι. Λάδι, όταν λέω λάδι, λάδι η θάλασσα. Ένα άλλο βαπόρι της ίδιας εταιρείας είναι δίπλα. Μας λένε λοιπόν ότι εσείς θα φύγετε από εδώ και θα πάτε στο άλλο το βαπόρι, διότι υπάρχει απαγορευτικό και θα φύγετε αύριο. Γιατί το βαπόρι αυτό θα φύγει. Εγώ μένω μέσα. Δεν φεύγω. Μάλιστα δεν σας κρυβώ ότι προσπάθησα να κρυφτώ στην αρχή. Αλλά μετά είπα, άχι το καλό που να πούμε, δεν μπορώ να κάθομαι τώρα, θα μισώ τον εαυτό μου κυνηγημένο. Και πήγα. Έρχονται λοιπόν, δεν κατεβαίνω. Λέει γιατί, λέω δεν κατεβαίνω. Θέλω να πάω, ταξιδέψω το βαπόρι, θα ταξιδέψω εγώ το βαπόρι. Λέει μα κύριε, πρέπει να κατεβείτε. Δεν κατεβαίνω. Αρνούμε να κατέβω. Λοιπόν, έρχεται στη συνέχεια από το λιμεναρχείο μία κουστοδία, α το πούμε, και λέει κύριε, αντιστέκεσαι στην αρχή. Λέω σε παρακαλώ, κάτω αλληλείως και γράψε ότι δεν αντιστέκομαι στην αρχή, αλλά ότι βέβαια εσείς με υποχρεώνετε να μπω από το πλοίο το οποίο θα ταξιδέψω εγώ τώρα να ταξιδέψω. Όλη αυτή την ιστορία στη λέω για να σου πω ότι με προστάτευαν αυτοί. Δεν θέλω ρε παιδιά την προστασία σας. Δεν τη θέλω. Αυτό το, τα κεφάλαια που είναι μέσα, αυτό λέω. Ξεκινά γιατί δύο άμεσα αντιπαραδείγματα είναι η ζώνη στο αυτοκίνητο και είναι το κράνος το ίδιο πράγμα. Δεν είναι αντιπαράδειγμα. Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια δικαιολογία. Ως αντιπαράδειγμα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια δικαιολογία, την οποία εγώ δεν τη σέβομαι και πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Η οποία λέει ότι ξέρεις κάτι, εκεί, άμα χτυπήσεις εσύ, θα σε πάω στο νοσοκομείο. Εγώ η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να σε κάνω καλά, άρα εμένα με υποχρεώνει, ας πούμε, να σε πληρώσω. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίο παράδειγμα και δεν είναι πολύ καλό. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί. Αυτό εκεί το διαπραγματεύομαι. Αυτό που παραδείγματος χάρη θεωρώ ότι είναι προστασία είναι το κινητό τηλέφωνο όταν οδηγώ. Εκεί δεν κινδυνεύω εγώ. Κινδυνεύουν οι άλλοι από μένα. Εκεί το καταλαβαίνω, προστατεύει τους άλλους από μένα. Όταν εγώ οδηγώ το μηχανάκι, δεν έχω καπέλο, το κεφάλι μου θα σπάσω. Είναι το ίδιο πράγμα. Το αλκοόλ επίσης είναι το ίδιο. Όπως το λέτε. Και το αλκοόλ. Βεβαίως. Να το μεγαλώσουμε. Εκεί κινδυνεύουν οι άλλοι. Μπορεί να είναι και τα λιπαρά φαγητά μέσα στη διατροφή που εγώ λόγω της κακής επιλογής. Αρρωσταίνω και όσο το μεγαλώνουμε αυτό λοιπόν, τόσο εμένα με κάνετε υποτακτικό, ας το πούμε, και ανελεύθερο να ζω ανελεύθερα. Δεν θέλω να προστατεύετε, δεν θέλω. Υπάρχει, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό και έχει να κάνει με την ενημέρωση, έχει να κάνει με την πληροφόρηση, έχει να κάνει με κατά πόσο αυτό που παίρνει την απόφαση ξέρει καλύτερα για σένα από ότι σένα τι είναι καλό για σένα. Αλλά... Επίσης, άλλο αυτό εδώ μιλάμε για στοιχεία τα οποία μας καθορίζουν σαν λαό. Εμένα είναι πολιτικά, είναι πολιτικά πράγματα αυτά. Στο πολιτικό επίπεδο συμφωνώ. Λοιπόν, στο πολιτικό είναι το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για τα πολιτικά θέματα, για αυτές τις ιστορίες, όπου όμως διαμορφώνουν ένα λαό, όπου το παιδάκι το κρατάει η μάνα μέχρι να γίνει 10 χρονών μην πέσει. Και εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, 5 χρονών, κουβάλαγα ντενεκέ με το νερό για να το πάω στο σπίτι. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε ένα ελεύθερο πολίτη, θα του δώσουμε τις ευθύνες του. Αν θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, θα μας προστατεύουν. Είναι αντιφατικό να κατηγορούμε τον κόσμο ότι είναι ανεύθυνος, ότι είναι ανάξιος τη στιγμή που αυτός ο κόσμος έχει καλλιεργηθεί να είναι έτσι. Μέσα ακριβώς. Είναι ένα σύστημα που το καλλιεργεί έτσι, να είναι ανεύθυνος. Ή το ένα κάνει ή το άλλο. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Μανώλης πάντως, εκτός από αυτό, αγκαλιάζει ένα πρόβλημα το οποίο είναι εγγενές, δηλαδή την αντίθεση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Δηλαδή... Τι προσωπική μου ασφάλεια? Όσο η ασφάλεια δυναμώνει από την πολιτεία, ναι. Όσο δυναμώνει, τόσο περιορίζει την ελευθερία. Εγώ θέλω να ασφάλεια το κεφάλι μου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αν είναι δικαίωμά σου όμως για δημόσια περίθαλψη, δωρεάν, υπάρχουν όρια.
Υπάρχει ένα ερώτημα τουλάχιστον. Αυτό δεν εντάξει, το είπα και εγώ προηγουμένως αυτό. Δεν έχει καταργηθεί αυτό de facto. Έχουμε δημόσια υλικεία. Είναι επειδή δεν φοράμε κράνη. Το θέμα σε όλο αυτό είναι ότι αυτά τα απλά και μικρά πράγματα τελικά συσσωρεύουν, δημιουργούν μια συσσωρευμένη πεποίθηση, ας πούμε, κατά την οποία θα μπορούσα να πω απογειώνεται στο ότι οι πολιτικοί θεωρούν ότι εμείς ξέρουμε να σας προστατεύσουμε από την οικονομική κρίση. Εμείς ξέρουμε από το Σύνταγμα αυτό το οποίο. Δεν μπορώ να κάτσω πια γιατί σας το λέω βαριέμαι πια. Εδώ μέσα τα περισσότερα άρθρα του συντάγματος που εγγράφτηκαν ήταν για να αυξήσουν την προστασία του πολίτη, δηλαδή να αυξήσουν την επιρροή του πολιτικού του πολιτικού προσωπικού στον απλό τον Έλληνα. Τα περισσότερα που πήκανε μέσα. Με αποτέλεσμα να αδρανεί ο πολίτης. Με αποτέλεσμα τίποτα, να τον αδρανοποιούν. Τα περισσότερα σου λέω γιατί αυτά τα λέω γιατί έπαιξα και παραμένει κουβέντες. Να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε τον πολίτη. Δεν το θέλω ρε παιδιά την προστασία. Έχω μυαλό να προστατευτώ. Αυτό πάντως είναι ένα φιλελεύθερο πρόταγμα. Πολύ λεπτό σημείο. Να το δεχτούμε αυτό. Ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο φιλελεύθερο πρόταγμα. Ενάντια στην προστασία. Εγώ τι θα πέσει φιλελεύθερες και δεν τι θα έχω αφήσει. Πρόσεχε όμως, το πρόβλημα μας είναι όπως πριν είπε για την. Το ρητορική, με αρνητικό πρόσημο, το φιλελεύθερο, πάλι πέσει ενώπιον αυτό. Κοίταξε, ο τίτλος του τρίτου τόμου αυτής της τριλογίας λέει Σύνταγμα. Λοιπόν, φτάνει πια. Δεν είναι όπως νομίζετε. Αυτός είναι ο τίτλος του. Ο οποίος τίτλος για μένα, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολος αυτός ο τίτλος του βιβλίου. Τώρα είναι λιγάκι αυτήν. Μπήκε ακριβώς για να ξυπνήσω κάποιους και να τους πω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άνοιξε τα μάτια σου και κάτσε και δες. Αλλά ξανά θα πω, τα βιβλία είναι βιβλία, δεν πάει διαβάσει. Ξέρετε, είναι το δυσκολότερο πράγμα να πει σε κάποιον εθελοντικά να ανοίξει τα μάτια του. Δηλαδή. Εντάξει. Συμφωνώ, αλλά αν δεν υπάρχει, εντάξει, αν δεν υπάρχει κάπου καταγραμμένο κάτι, δεν ξεκινάει. Ο προφορικός ο λόγος τον ξεκίνησε ο Χριστός, ας πούμε, αλλά είδες ότι και για τον Χριστό χρειάστηκε να γράψουν μια αποστολή. Και για τον Σοκράτη έγραψε ο Πλάτωνας. Και όχι μην το πιάσουμε το θέμα, το παράδειγμα μας είναι εξαιρετικά λεπτό. Για τον Χριστό ή για τον Πλάτωνα. Και για τον Χριστό και για τον Πλάτωνα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο Σοκράτης πάντως όταν έγραψε τον Πλάτωνα. Αυτό είναι, θα διαφωνήσουμε κάθετα. Δηλαδή μπορώ να σας φέρω και θεολογικές αναφορές, οι οποίες λένε ότι η αναφορά πάνω στο κείμενο, εν αντιθέσει με την προσέγγιση των Προτεσταντών, στη δικιά μας περιοχή δεν ήταν πλέον σημαντική και γι' αυτό το λόγο δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι σημαντική. Είναι τεράστιο. Εμείς ευχαρίστω τον κουβεντιά σου. Ναι, μην γύρουμε το ζήτημα. Θα με ήθελε και εμένα. Καλικά. Καλικά θα τα πούμε. Οπότε Μανώλη, Αλέξανδρε, ένα σχόλιο πριν φύγεις. Ποιο θα ήθελες να ήταν επόμενο βήμα σε αυτό το τέτοιο, το κείμενο σε... Νομίζω ότι είναι προφανές. Συμφωνούμε να εκτεθούμε στις 30 σελίδες. Έστω και 50. Μετά. Ναι, καλά, δεν ξέρω και εγώ τώρα πώς έλεγα. Πώς εκτιμάτε, με πολύ χαρά. Πάρα πολύ να δούμε τι ζουμί μπορούμε να βγάλουμε σε οπτικοποίηση από όλα αυτά. Αυτό είναι μια προετοιμασία για να γίνει αυτό το οποίο θέλω. Δεν το βλέπω σαν λειτουργία, το βλέπω σαν μια προετοιμασία. Είμαι κολλημένος στο τελικό προϊόν, είναι πάντα. Γενικό δεν σε ό,τι κάνω. Σε ό,τι κάνω. Ναι, καλά, αυτό που μπορεί να έχουν και παράλληλες δράσεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή και από αυτή τη συζήτηση εγώ θα μπορούσα, ήδη το πρώτο παράδειγμα όπως ξεκινήσατε σχέση με την Ιταλία κτλ. Υπήρξε μια ακολουθία η οποία ήταν απόλυτα επαρκής. Μπορούμε να. Δηλαδή, αν θέλεις και τώρα κάνεις πράγμα το οποίο σίγουρα συνάδει με αυτό που πρέπει να το. Αυτό πρέπει να το κάνω και αυτό που είπες τώρα εσύ. Έχω ένα κατάλογο, μια κατάσταση, λέει ένα μισό πρώτο βιβλίο. Αυτό θα ήταν ανάγκη να το αντιγράψω για τη διάκριση των εξουσιών που είπες. Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Τέλειο. Ναι, αυτό... είναι για καμιά δεκαπενταριά χώρες εκεί μέσα. Αντιστοίχηση. Δηλαδή. Τι συμβαίνει, ποια είναι τα σώματα, ας πούμε, τα. Που ασκούν την εξουσία. Κύριε Τζοκάλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε σε αυτά.